Μαζί μας ο Γεώργιος Κότσιρας. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης βάζει στο μικροσκόπιο τις επικείμενες παρεμβάσεις του κατά της παραγραφής αδικημάτων, το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση ανηλίκων, όλες οι τελευταίες εξελίξεις. Αποκλειστικά στην εκπομπή, η μητέρα της 14χρονης που κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για αποπλάνηση και βιασμό της κόρης της, με αποτέλεσμα εκείνος να προφυλακιστεί. Ποια στοιχεία την οδήγησαν στην καταγγελία? Απευθεία σύνδεση με τη δικηγόρο της μητέρας της 14χρονης, Μαρία Κρικοπούλου. Η μύδια χτύπησε και το Αττικό Πάρκο, που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας του lockdown. Σε απευθεία σύνδεση, ο Jean-Jacques Lesueur μιλά για τις τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα για τα ζώα και μέσω της εκπομπής κάνει έκκληση προς όσους μπορούν να βοηθήσουν. Ο Σπύρος Μπιμπίλας έρχεται κοντά μας και μας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις στο μέτωπο των αποκαλύψεων για καταξιωμένους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πώς διαχειρίζεται το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών τις καταγγελίες? Πού βρίσκεται πλέον ο φάκελος των υποθέσεων? Κοντά μας ο Μάκης Δελαπόρτας ανοίγει το κινηματογραφικό του σεντούκι και μοιράζεται τα μυστικά του Μάνου Κατράκη. Πώς ήταν πίσω από τις κάμερες και τα φώτα ο σκληρός του ελληνικού σινεμά, η κόντρα του με το Γιάννη Δαλιανίδη, η άρνηση να γυρίσει ερωτικές σκηνές με τη Ζωή Λάσκαρη και ο ερωτάς του με τη Λίντα Άλμα, ένα πλάσμα άλλου κόσμου όπως έλεγε για εκείνη. Με την κάμερα της εκπομπής βρεθήκαμε σε όλα τα σημεία όπου γυρίστηκαν τα διαμάντια του ελληνικού κινηματογράφου, όπου ο Μάνος Κατράκης έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας. Καλό μεσημέρι. Φτάσαμε και σήμερα εδώ. Μπορεί εγώ να ήρθα με τις πετσετούλες μου και να έκανα μπάνιο εδώ στο κανάλι, γιατί έτσι 2-24 ώρα στα βόρεια δεν έχουμε ρεύμα. Και φαγητό δεν είχαμε, η αλήθεια είναι, Γιώργο Καραϊβάς, γιατί δεν είχαμε προβλέψει. Να υποθέσω ότι η αμφίεση είναι αλληγορικά σημειολογική. Όχι, η αμφίεση είναι γιατί η Ειρήνη, το κορίτσι εδώ που έχει επιλέξει Pixel για να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που δίνουν τις εκπομπές, μέλη εκπομπών, έφτιαξε κάτι ειδικά για μένα και την ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι το λευκό απεικονίζει και απαθανατίζει το χιόνι, αυτό το πολύ όμορφο τοπίο, και το μαύρο κατά την αλληγορία την οργανωμένη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Χαίρομαι πολύ που φτάσαμε στο σημείο να βλέπεις σε μένα τοπίο και όχι κάτι άλλο. Είναι σαν να έχεις σπίτι στην Εγκάλη, δηλαδή έξω λευκό και μέσα μαύρο, blackout. Να είναι καλά οι άνθρωποι με την αγάπη μας. Είμαι ο παθός, να ξέρεις, του ρεύματος του φορμαλιστικού υπερεαλισμού. Είναι σαν και αυτό που είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι και πάει να βγάλει ο ένας από τους δύο φωτογραφία των άλλων, Μάκη Δελαπόρτα. Και λέει ο άλλος, κάτσε λίγο πιο εκεί. Να φαίνεται το τοπίο. Έτσι κάπως με είδες και εμένα, Γιώργο Καραϊβάς. Κάτσε λίγο πιο εκεί να δω το χιόνι. Θα μπορούσα να σε δω και ως ΠΑΟΚ βέβαια, το οποίο θα ήταν ακόμα καλύτερο. Θα ήταν πιο πολύ το μαύρο εκεί. Σπύρο, καλώς μας ήρθες. Χαίρομαι πολύ που σήμερα καταφέραμε να είστε εδώ, γιατί τελικά, επειδή η κοπέλα που κάνει τα rapid test είχε αποκλειστεί, ήταν να μην είστε εδώ και να βγείτε μέσω ζωντανής σύνδεσης, αλλά τα καταφέραμε, τη φέραμε εδώ, οπότε φέραμε και εσάς εδώ και πρώτη φορά συναντιόνται τα αδέλφια τηλεοπτικά. Είναι μία από τις πολύ σπάνιες φορές, σε κάποιο show έχουμε ξαναβγεί, αλλά επειδή ο κόσμος μας μπερδεύει από τότε που βγήκαμε στο επάγγελμα, με έχουν πει Μάκη Μπιμπίλα, μου δίνουν συγχαρητήρια για τα βιβλία και σε ζωντανές εκπομπές, δηλαδή δημοσιογράφοι που έχουν μπερδευτεί και νομίζουν ότι τα γράφω εγώ,
Μας έχουν μπερδέψει τα σύριαλ και μου λένε μπράβο για το ρετυρέ. Μου λένε μπράβο που πρόσεχες τους παλιούς ηθοποιούς. Μπράβο για το ένα, μπράβο για το άλλο που αφορούν το Μάκη. Για τις βιογραφίες σου. Και πολλά μπράβο έχει πάρει, θα τα πει ο Μάκης, για αυτά που κάνω εγώ. Εμένα πρόσφατα έχει πάει στο τηλέφωνό μου. Μπράβο ρε Μάκη που είσαι δίπλα στους ηθοποιούς, που είσαι πρόεδρος πια του ΣΕΗ. Και κάνεις τόσο σπουδαίο έργο. Ένα χαριτωμένο επειδή. Ναι, να το πεις, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χαριτωμένα. Μια μέρα σε ένα πλοίο και διάβαζα εφημερίδα, ήρθε ένας κύριος δίπλα μου, ο οποίος μου είπε περί χαρίς ότι αχ, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γιατί κάθε εβδομάδα συναντάω ένα γνωστό ηθοποιό. Του λέω, ποιον συναντήσατε την περασμένη εβδομάδα? Μου λέει, το Σπύρο τον Μπιμπίλα. Σοβαρά, του λέω εγώ. Ναι, ναι, και ποιον βλέπετε τώρα μπροστά σας? Τον κύριο Δελαπόρτα. Τι δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, Γεωργία Χαλκιά, θέλω να πάρεις μηνύματα από ανθρώπους που μας παρακολουθούν, να μας δώσουν έτσι όμορφες κουβέντες, γλυκές, αυτές δεχόμαστε, για τους δύο καλεσμένους μας που έχουμε σήμερα εδώ, γιατί θα μιλήσουμε με αλήθειες και μάλιστα σήμερα θα ανοίξουμε έτσι και τον παούλο. Έτσι όπως το είπαμε, σεντούκι το λέμε εδώ, του Μάκη Δελαπόρτα που θα βγάλει από μέσα Μάνο Κατράκη. Ναι, μια βιογραφία που έγραψα πρόσφατα, πολύ τιμή, μεγάλη τιμή για μένα, να ασχοληθώ με τη ζωή αυτού του υπέροχου και σπουδαίου ηθοποιού μας, μια βιογραφία που κυκλοφορεί την Κυριακή από την Καθημερινή και μπορεί να την έχουμε πια όλοι. Να λοιπόν, πω κάτι για το Μάκη, γιατί πολλοί σχολιάζουν και περίεργα και εμένα πολλές φορές και το Μάκη για διάφορα πράγματα. Εάν δεν ήταν ο Μάκης να ασχοληθεί τόσο πολύ έντονα με όλους αυτούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, κάποιοι θα είχαν ξεχαστεί στην καινούργια γενιά. Άρα το έργο που κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ωφέλιμο για να μαθαίνουν και οι νεότεροι τι ήταν οι παλαιότεροι. Γι' αυτό ας σταματήσουν αυτά. Έλα τώρα ψάχνει στο μοναστηράκι. Καλά κάνει και ψάχνει. Διότι αν δεν έψαχνε αυτός, θα τα έπαιρνε όλα το χρονολουντούλα από τις ιστορίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη Δελαπόρτα. Λοιπόν, έχουμε πολλά, θα τα πούμε σε λίγο. Γράφει την τελευταία εκδοχή της ιστορίας της τέχνης. Ακριβώς. Θα τα πούμε, θα τα πούμε δοθείς ευκαιρίας με τον έτσι, Μάνο Κατράκη. Η σχέση μας εννοώ την επαγγελματική. Γιατί όλα παρεξηγούνται πια. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, τα καταφέραμε, είστε εδώ, οπότε θα ανοίξουμε το φάκελο και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι πολλά. Είχαμε και από την πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε αυτή την περίπτωση και να δώσουμε τα εύσημα εδώ τώρα, γιατί προσπάθησε να έρθει σε επαφή με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Δεν θέλω να τα πω εγώ. Το έκανε. Ναι, ναι. Με δική της πρωτοβουλία. Εδώ θα τα πούμε, γιατί εμείς εδώ δεν κάνουμε μόνο κριτική για το αν δέχτηκε μόνο την κυρία Μπεκατόρου, αλλά εδώ τώρα έχει προχωρήσει. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Σπύρο Χαριτάτο, τον κύριο Κότσιρα. Ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα βάλουμε στο τραπέζι επιτέλους ένα διαρκές αίτημα της εποπής που αφορά την παραγραφή των αδικημάτων και για τα ανήλικα και για τα ενήλικα άτομα. Οπότε σήμερα είναι και ο κύριος Δελαπόρτας εδώ και ο κύριος Δελαπόρτας και ο κύριος Μπιμπίλας. Σας κάνω χιούμορ, βλέπετε. Λοιπόν, και θα τον ανοίξουμε το φάκελο και μάλιστα θα μιλήσουμε και για μια αποπλάνηση, απόπειρα βιασμού. Θα τα δείτε, γιατί εγώ δεν θέλω να λέω τις κατηγορίες εδώ. Οι δικηγόροι είναι οι αρμόδιοι. Που φαίνεται ότι μια μητέρα, η πρώην σχέση της, έκανε όλα αυτά στην έφηβη κόρη της. Έχει προσωρινά κρατηθεί ο συγκεκριμένος άνδρας. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Όπως θέλω να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα δείτε αυτά τα μαγικά πλάνα εδώ δίπλα μας στο ζωολογικό πάρκο, όπου εκεί βρίσκεται ο Λεσουέρ και ο Στέργιος Σαμαρτζής, όπου δεν είναι μόνο, δώστε μπροστά αυτά τα πλάνα, δεν είναι μόνο ο COVID που έχει δημιουργήσει όλα αυτά και ο χιονιάς, αλλά θα δείτε εικόνες πραγματικά εκπληκτικές που μας έχει αφήσει ο Στέργιος να μπούμε μέσα στο ζωολογικό πάρκο Λεσουέρ. Θα τον έχουμε και στην παρέα μας και θα μας πει τα πάντα. Το ξέρω το Λεσουέρ, μη μου δίνετε τα πλάνα χρόνια τώρα, καθώς τον έχω φιλοξενήσει σε όλες τις εκπομπές και είναι ο πλέον αγαπητός. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, Σπύρο, με όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως και αφορούν τους ηθοποιούς, γιατί εδώ μιλάμε για καταγγελίες. Χθες φιλοξενήσαμε ένα παιδί εδώ, ο οποίος μίλησε για μια πολύ συγκεκριμένη καταγγελία, για συγκεκριμένο ηθοποιό, ο οποίος τον έχει παρενοχλήσει από 14 ετών όταν είχε πάει σε ένα σινεμά. Είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος το εξής, και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, ότι έστειλε την καταγγελία του στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, σε αυτό το πειθαρχικό, στο email που έχετε δώσει, 5 Φεβρουαρίου. Είπε όμως ότι απάντηση δεν έχει πάρει, ότι το λάβατε. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή ότι το email του, το οποίο και μας το έστειλε, μαζί πάνω
με την αποστολή σε εσάς, ότι το έστειλε 5 Φεβρουαρίου. Δεν έλαβε απάντηση από το σωματείο. Ναι, ότι το πήρε το email, ότι σας ευχαριστούμε πολύ. Για να μην γίνουν παρανοήσεις. Εγώ λοιπόν είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Ελλήνων Ηθοποιών. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα mail και τα βάζει σε φακέλους. Δεν απαντά ότι το πήραμε. Και μόνο ότι ελήφθη, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει μια υπόνοια ότι δεν απαντήσαμε. Δεν είναι υπόνοια, είναι αν αυτό το παιδί πρέπει να περιμένει ότι το πήρατε και μια απάντηση. Θα κληθεί τη συγκεκριμένη στιγμή που θα ανοίξει αυτός ο συγκεκριμένος φάκελος. Ο Χρήστος Πέρος είναι, δεν, ναι, εγώ δεν το λέμε, γνωρίζω βγήκε προσωπικά, χθες στην εκπομπή μας. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι μιλάει για άλλον άνθρωπο στο ευρύ κοινό, καλό θα είναι να δίνονται πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες, διότι χθες έγινε μια μεγάλη αναστάτωση ότι μιλούσε για κάποιον άλλον, ενώ για κάποιον άλλον έχει μιλήσει. Εσείς αυτό... που ξέρετε που έχει μιλήσει, εμάς δεν μας είπε για ποιον μιλάει. Ναι, αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα δημιουργούνται εντυπώσεις και έγινε μια ολόκληρη αναταραχή, νομίζοντας όλοι ότι μιλάει για άλλον άνθρωπο. Επειδή μιλούσε για ένα πολύ δημοφιλή ηθοποιό της τηλεόρασης, ναι, που εκείνη την εποχή έπαιζε σε ένα σύριαλ, ναι, από ό,τι ξέρω. Και πέσαν όλοι τα τηλέφωνα ότι αυτός που ήταν η δημοφιλής ηθοποιής της τηλεόρασης εκείνη την εποχή. Το πρόβλημα ήταν για ποιο μιλάει ή τι καταγγέλει ο άνθρωπος. Όχι, προσέξτε, όχι, γιατί αν γίνεται παρανόηση και για ποιον αναστατώνεται μιλάει, ένας κλάδος ολόκληρος και κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος νομίζει ότι μιλάει, τον παίρνουν όλοι τηλέφωνο και λένε για σένα το λέει, για σένα το λέει. Και να λέει ποιος είναι αυτός. Άρα, νομίζω ο στόχος για τον οποίο επετεύχθη, που λέω εγώ. Γιατί, θα σου το πω απλώς. Εμείς δεν είναι ο στόχος μας να πούμε για ποιον λέει και να καταδείξουμε ποιον ακριβώς λέει. Είναι να φανεί ότι εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει δεχτεί αυτή την αποπλάνηση με τον τρόπο που την περιγράφει 4 φορές, από 14 ετών η πρώτη. Αν θέλαμε να πούμε ποιος είναι, θα ήμασταν φάουλ. Γι' αυτό και τον καταγράψαμε, δηλαδή τον βιντεοσκοπήσαμε την προηγούμενη μέρα και τον δείξαμε χθες, για να μην τυχόν φύγει το όνομά του. Και μάλιστα κάποια στιγμή, στο χρόνο που του δώσαμε, του ξέφυγε το σύριαλ. Δηλαδή, και εκεί το αφαιρέσαμε, ήταν μπροστά. Εσείς λοιπόν καταλάβατε για ποιον μιλάει. Όμως ο κόσμος δεν κατάλαβε. Όχι, δεν καταλάβαμε για ποιον μιλάει, γιατί εγώ δεν είχα στα τέτοια που εδώ μπροστά να δω ποιος έπαιζε σε εκείνο το σύριαλ, τι ήταν και όλα τα σχετικά. Ένα δεύτερης τάξης ζήτημα είναι το εξής. Εσείς ως Σωματείο Ηθοποιών δέχεστε καταγγελίες μόνο από τα μέλη σας? Όχι. Μισό λεπτό, να το ολοκληρώσω. Ή δέχεστε και από τους υπόλοιπους πολίτες? Και αν αυτή η κακή συμπεριφορά έχει να κάνει μόνο με τον, όταν λέω χώρο, εννοώ χώρο πραγματικά, δηλαδή στο θέατρο, στον κινηματογράφο ή οτιδήποτε άλλο, ή και συμπεριφορές οι οποίες εκδηλώνονται εκτός καλλιτεχνικής απασχόλησης, εργασίας, λειτουργήματος. Επειδή έχει ανοίξει αυτό το ευρύ φάσμα των καταγγελιών, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε καταγγελίες που αφορούν μέλη μας, από μέλη μας ή από μη μέλη μας, και καταγγελίες που κάνουν μέλη μας για μη μέλη μας. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το περιφάσμα. Απλώς δεν δεχόμαστε καταγγελίες μη μελών για μη μέλη. Αυτό δεν μπορούμε να το αναλάβουμε. Και η διευκρίνηση είναι πάντα ότι θα πρέπει να είναι συγκεκριμενοποιημένες και ονομαστικοποιημένες. Βέβαια. Αυτά που δεχόμαστε είναι ή μέσω ανθρώπων που έρχονται και τα καταγράφουν στο αρμόδιο τμήμα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών ή που τα στέλνουν με mail. Γιατί έχουν έρθει και mail από το εξωτερικό. Και αν είναι κάποιο ανώνυμη η καταγγελία για λόγους που αυτό. Δεν δεχόμαστε εμείς. Αυτό που γίνεται στην τηλεόραση δεν μπορεί να το δεχθεί το Σωματείο. Και ούτε αυτά που έρχονται στα αυτιά μας και κάποιοι λένε θέλω να σου πω. Ίσα ίσα στην τηλεόραση δεν έχουν γίνει ανώνυμες. Όχι, δεν λένε. Όχι, δεν λένε όνομα. Όχι, ναι, έχουν φυσικά γίνει και με πρόσωπο αλλά μαύρο. Αλλά το λέει ο ΤΑΔΕ. Το όχι, λέει. Όχι. Έχει γίνει σε συγκεκριμένο κανάλι με πρόσωπο μαύρο, να μην φαίνεται αυτός που το λέει. Α, όχι, έχει όχι, γίνει όχι και αυτό. Και σοβαρή καταγγελία. Και σοβαρή καταγγελία. Ήταν... Με μαύρο πρόσωπο για συγκεκριμένο άτομο, το οποίο έχει έρθει. Τέλος πάντων, έχει γίνει αυτή η καταγγελία, αλλά είναι με ένα μεγάλο μπλέξιμο. Οι καταγγελίες είναι 4 ειδών. Αυτές που βγαίνουν μόνο στην τηλεόραση και μετά δεν πάνε πουθενά. Αυτές που έρχονται στο σωματείο και θα πάρουν το δρόμο τους. Αυτές που έρχονται στα αυτιά μας και δεν έχουν καμία αξία αν δεν πάνε κάπου αλλού. Και αυτές που πάνε σε δικηγόρους για την εισαγγελία που δεν έχουν έρθει σε εμάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον γιγαιώνα και ακόμα ερώτημα. Επίσης, επειδή έχει ανοίξει πολύ και το φάσμα των καταγγελιών, πρέπει να πούμε αυτά που λέγαμε Σπύρο και πριν, ότι δεν μπορεί τώρα ο ένας, μια κοπέλα, ας πούμε, που της έχει χαϊδέψει ένας σκηνοθέτης
το κεφάλι ή έτσι έχει πει τι όμορφη κοπέλα που είσαι να πηγαίνει και να λέει μου έκανε σεξουαλική παρενόχληση. Δηλαδή μην το ανοίγουμε και τόσο. Να μιλήσουμε λίγο επειδή το έχετε διευκρινίσει και με απερίφραστα μάλιστα. Για 4 μιλών οι καταγγελίες. Όχι, όχι, για άλλο θέλω να πω ότι δεν θα αναφερθείτε σε αριθμούς, δεν θα αναφερθήσετε. Αν υπάρχει κάποια ποσοτικοποίηση από την έρευνα που έχετε κάνει αναφορικά με την αυθεντικότητα, με την αλήθεια των καταγγελιών, βλέπετε ας πούμε σε κάποιες να υπάρχει ψήγμα δόλου, υστεροβουλίας? Καταρχήν να σας διευκρινίσω ότι εγώ ως πρόεδρος του διοικητικού δεν έχω ιδέα πόσοι πολλοί είναι, πόσοι, τον αριθμό των φακέλων, τι εμπεριέχεται σε αυτούς, γιατί δεν έχω τη δικαιοδοσία να το κάνω. Άρα οι πληροφορίες που σας δίνω είναι για τις νόμιμες και τυπικές διαδικασίες. Δηλαδή, αν μια καταγγελία αποδειχθεί ότι είναι ψευδής βάσει των μαρτύρων, διότι μια καταγγελία δεν έρχεται μόνη της και πάει στο πειθαρχικό. Το πειθαρχικό είναι υποχρεωμένο να την ψάξει, να φωνάξει τον καταγγελόμενο, εφόσον το επιθυμεί ή δια υπομνήματος να απαντήσει, ή να φωνάξει και μάρτυρες. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχει μια προαξιολόγηση με βάση τη δομή, το περιεχόμενο. Ναι, αλλά το αυτό ύφος. Είναι του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Και όχι του Διοικητικού. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει δικαιοδοσία να τα ψάξει, να βγάλει κάποιες αποφάσεις, να τις επικυρώσει το Διοικητικό και αν το Διοικητικό χρειαστεί τη συνδρομή μιας Γενικής Συνέλευσης για μια απόφαση, θα πρέπει να προκηρυχθεί και Γενική Συνέλευση, η οποία θα επικυρώσει αυτό. Μισό λεπτό, και να ρωτήσω κάτι. Χρόνο. Έχει έρθει δικηγόρος να πάρει φάκελο που αφορά συγκεκριμένο ηθοποιό? Βεβαίως έχει έρθει, διότι αυτό είναι νόμιμη διαδικασία. Έχει ανοιχθεί ο φάκελος, έχει ιδιοποιηθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος και ήρθε ο δικηγόρος του και νομίμως παρέλαβε το φάκελο των καταγγελιών που έχουν έρθει μέχρι τώρα. Έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρξουν και άλλοι. Βεβαίως. Διότι μπορεί να υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι που θα θέλουν να στείλουν mail από το εξωτερικό ή να έρθουν να καταθέσουν. Επειδή είναι άλλη η πειθαρχική και άλλη η ποινική διαδικασία, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εν δυνάμει απολογούμενος ο άνθρωπος, ο δικηγόρος για λογαριασμό του οποίου παρέλαβε τα στοιχεία. Όχι, βέβαια. Έτσι. Ναι. Λέω λοιπόν εγώ τώρα, πήρε το φάκελο από ανθρώπους που έχετε κατατάξει και έχετε ξεχωρίσει και λες αυτό εδώ το πορτφόλιο αφορά τον συγκεκριμένο ηθοποιό, αυτό έρχεται ο δικηγόρος. Έχει έρθει μέχρι στιγμής κάποιος εισαγγελέας να πει ρε παιδιά, ακούστηκαν τηλεοπτικά συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις. Φέρτε μου εδώ πειθαρχικό το φάκελο αυτό να τον ελέγξω κι εγώ και να ασκήσω. Έχει δικαίωμα ο εισαγγελέας, γι' αυτό και εμείς λέμε, επειδή περιραίους ατμόσφαιρα είναι περίεργη και ακούγονται πράγματα πολλά, διαβάζονται στις εφημερίδες πράγματα πάρα πολλά. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι γιατί ακόμα δεν μας έχει καλέσει ο εισαγγελέας, όχι εμάς, δεν έχει καλέσει τους συγκεκριμένους ανθρώπους που γράφονται επώνυμα στις εφημερίδες. Αυτά που δεν λέμε εμείς τα ονόματα, τα διαβάζω στις εφημερίδες με 7 σέλιδα, 8 σέλιδα. Πρωτοσέλιδα. Και πρωτοσέλιδα. Άρα. Εγώ δεν ξέρω πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τομέα. Αν μου επιτρέπετε. Να μας φωτίσετε. Σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο. Δικηγόρος είσαι, Σπύρο μου, έχεις σπουδάσει. Όχι, έχω σπουδάσει, παιδιά, πριν 45 χρόνια. Ναι, αλλά ξέρεις. Είναι ένα επάγγελμα που δεν το εξασκώ. Απλά ξέρεις, το αφήσει κομμάτι που δεν γνωρίζεις, μόνο είναι που αφορά στους κανόνες της τηλεόρασης και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που δεν σου επιτρέπει να πεις όνομα, να πεις αυτό, εκτός και αν και οι δύο πλευρές συνενούν στο ότι να πούν δημόσια είμαι εγώ, είναι αυτός, είμαστε εμείς. Το σημαντικό θέμα του εισαγγελέα θέλω να μας δώσει κάποιος τα φώτα του, ότι ο εισαγγελέας μπορεί να πει ελάτε όλοι εδώ όσοι μιλάτε. Εντάξτε, ένα πειθαρχικό συμβούλιο έχει θεσμική δυναμική. Δεν Βεβαίως. Είναι τυχαία η παρουσία του και έχει και ευθύνες και υποχρεώσεις. Στις ευθύνες και υποχρεώσεις ενός πειθαρχικού συμβουλίου και των Ελλήνων ηθοποιών είναι όταν διαπιστώσει ότι υπάρχει αδίκημα κακουργηματικού ή πλημεληματικού χαρακτήρα, βαρύ πλημέλημα, όπως είναι παράδειγμα ο πλάνηση, σε μια πιο ελαφρά μορφή ή οτιδήποτε άλλο. Βιασμός, βαρύ κακούργημα ή οτιδήποτε άλλο, να μαζέψει το φάκελο, να τον κλείσει επί τόπου όπως είναι και να τον πάει στον εισαγγελέα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ο εισαγγελέας θα σας πει: οφείλατε εδώ ως πειθαρχικό συμβούλιο για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Αψί μου μπήκε αυτό στη διαδικασία για να πάμε στην ποινική διαδικασία. Ακριβώς. Άλλη πειθαρχική διαδικασία, όπως είπε ο Γιώργος, άλλη ποινική. Ακριβώς διαδικασία αυτό. Είναι γιατί δεν έχει επέμβει ήδη εισαγγελέας. Όχι για αυτά που έχουμε εμείς. Αυτό σας εξηγώ. Για αυτά που έχουν ακουστεί. Ο εισαγγελέας δεν μπορεί να παρεύει στο πειθαρχικό επειδή δεν κάτι στην τηλεόραση. Όχι στο πειθαρχικό. Δεν λέω εγώ για το πειθαρχικό. Να σας ρωτήσω, υπάρχει συγκέντρωση. Υπάρχουν καταγγελίες αυτή τη στιγμή από συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένες άνδρες. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αν είναι στη φαρέτρα του εισαγγελέα ή τη ομάδα του εισαγγελέα. Δεν το γνωρίζουμε.
των υπόλοιπων εισαγγελέων που μπορεί να συνεργάζεται, γιατί υπάρχει, υπενθυμίζω, εισαγγελική παρέμβαση του εισαγγελέτερου πάγου του κ. Πλειώντα, που είναι ξεκάθαρη και στην ουσία θέτει σε συναγερμό όλες τις εισαγγελικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια. Όπου υπάρχουν η παραμικρή μαρτυρία ή καταγγελία, είτε για πλημέλημα είτε για κακούργημα. Από την άλλη, όμως, το πειθαρχικό σας του ΣΕΗ οφείλει ηθικά αλλά και θεσμικά, όταν δει την περίπτωση ενός όταν έχει στα χέρια του ένα βαρύ κακούργημα ή ένα πλημέλημα που οδηγεί σε εντυπώσεις που φέρουν μια ομάδα ανθρώπων που συντελούν κακουργήματα, να πάρει τα στοιχεία αυτά και να πει: κοιτάξτε, αυτά τα έχω υπόψη μου. Δεν με να αλλάξουμε λίγο και το πειθαρχικό συμβούλιο, λοιπόν, όταν εμπίπτουν στην αντίληψή του τέτοιου είδους φαινόμενα, όταν ανοιχθεί ο συγκεκριμένος φάκελος, είναι υποχρεωμένο βάσει των νομικών συμβούλων να παραδώσει το φάκελο στην εισαγγελία. Ανωτελεία. Και αυτό θα γίνει όταν ανοιχθούν όμως όλοι οι φάκελοι. Διότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει προθεσμίες και κάθε φορά ασχολείται με μία περίπτωση. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλες μαζί ταυτόχρονα. Να κατανοηθεί αυτό από τον κόσμο. Ανωτελεία, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Γεωργία μου, επειδή έθεσα ένα ερώτημα για τους δύο καλεσμένους μας στην αρχή, τι μας λένε, γιατί ξέρω ότι είναι γρήγοροι, ταχύτατοι. Καταρχήν τους διακρίνουν ποιος είναι ποιος. Αυτό βασικά. Θέλω να ακούσω πρώτα για τον κύριο Μπιμπίλα. Και πήγαινε τον Δελαπόρτα. Να σας πω για τον κύριο Μπιμπίλα τότε, μιας και το είπαμε τώρα. Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει θέσει ερωτήματα που ήδη ο κύριος Μπιμπίλας έχει απαντήσει. Οπότε τους έχει λύσει κάθε απορία όσον αφορά το σωματείο. Και αναμένουν και την παρουσία του κύριου Δελαπόρτα για τις εκπλήξεις που πρόκειται να μας φέρει στη συνέχεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής όμως κάτι. Αυτή τη στιγμή στο ΣΕΗ υπάρχει ένα πειθαρχικό. Εντάξει. Αν υπάρξει καταγγελία για κάποιον από το πειθαρχικό, ανεξάρτητα μιλάω. Μου βάζεις άλλο πρόβλημα. Πώς έχουν επιλογή. Επιλεγεί. Δηλαδή, κάτσε, να κάνει κάποιο καταγγελία για τον Μπιμπίλα. Για κάποιον από το επιταμελές συμβούλιο του πειθαρχικού. Για τον Μπιμπίλα, ναι. Υπάρχουν αναπληρωματικά. Δεν είπα ότι μας έχει έρθει. Ούτως ή άλλως υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, αν βρεθεί κάποιο. Δεν είπα προ Θεού. Ακούστε, εδώ έχει άλλο πρόβλημα. Διαφημίσεις και αμέσως μετά. Αν αυτή τη στιγμή παραιτηθεί. Διαφημίσεις και αμέσως μετά. Όχι, απάντησε λίγο. Δεν μπορώ να απαντήσω σε δύο λεπτά. Μετά τις διαφημίσεις. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να απαντάμε. Λοιπόν, δεν διακόπτω, σε ρώτησα λοιπόν. Αν κάποιος από όλους αυτούς που έχει επιλεγεί για να συνθέσει το παζλ αυτό και να καταγράψει τις καταγγελίες, είναι και αυτός καταγγελόμενος από κάποιον. Καταρχήν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αρχικά μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Δεν είπα τέτοιο. Εγώ, ερώτηση θέτω. Και φέρνεις και ένα πυροτέχνημα, τώρα φοβερό. Ερώτηση όμως έκανα, υποθετική. Θα μπορούσε. Γίνει αυτό. Λοιπόν, επειδή αυτό το επιταμελές συμβούλιο του πειθαρχικού έχει προέλθει από εκλογές, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκλεγεί. Δεν τους βάλαμε εμείς, δεν αποφασίσαμε το διοικητικό συμβούλιο ποιους θα βάλουμε στο πειθαρχικό. Τους έχει εκλέξει το σώμα. Και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία του σωματείου μας ψηφίσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι. ΣΕΗ και τα ΣΕΗ μαζί ξεπέρασαν τους 2.000. Μπράβο. Αυτό κάτι σημαίνει. Λοιπόν, το πειθαρχικό συμβούλιο λοιπόν εξέλεξε επιταμελές. Είναι 7 άτομα. Κάποιοι που είχαν προηγηθεί σε ψήφους από αυτούς που είναι σήμερα παραιτήθηκαν, 3, γιατί ήταν και σε άλλα όργανα. Δηλαδή ο Ζαχαρίας Ορόχος είναι στο συμβούλιο του ΣΕΗ και πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ. Εγώ είμαι επίτιμος. 2 άλλα παιδιά είναι μέσα στο συμβούλιο του ΔΣ ή του ΟΕΘ. Άρα έπρεπε να επιλέξουν σε ποιο όργανο θα είναι. Φύγανε λοιπόν από το πειθαρχικό, όσοι είχαν δικαίωμα εκ του καταστατικού μας, και απέμειναν οι 7. Το καταστατικό όμως λέει ότι αν φύγει ένας ακόμα, θα πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές για πειθαρχικό συμβούλιο μόνο, άρα θα πρέπει να ξαναψηφίσει όλο το σώμα για εκλογές μόνο του πειθαρχικού. Μάλιστα. Όχι γενικές εκλογές. Επομένως, αν ένας από αυτούς. Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο που λέτε προς το παρόν. Απλώς εγώ έκανα μια υποθετική ερώτηση. Αυτό το καταστατικό τα έχει προβλέψει όλα. Ωραία. Επειδή είναι πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε και να συζητήσουμε, και σε λίγο στην παρέα μας θα είναι ο κύριος Ανδρέας Ανδρεόπουλος, τον οποίο εκτιμώ ιδιαιτέρως, σπουδαίος ηθοποιός, και έκανε μια σημαντική ανάρτηση βάζοντας μαύρο. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Αλλά έχουμε ένα ραντεβού αυτή την ώρα, και δεν θέλω να καθυστερήσουμε καθόλου, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, υφυπουργό δικαιοσύνης. Σπύρο, συζητούσαμε παρέα για τον κύριο Κότσιρα και είπαμε ότι θα ήταν ευκαιρία σήμερα να είναι στην παρέα μας. Κύριε Κότσιρα, νεότατος, καλώς σας βλέπουμε λοιπόν στην οθόνη μας. Και είστε κι εσείς ουσιαστικά ένας νέος που έχει μπει
στη Βουλή και μάλιστα και υφυπουργός πια. Οπότε περιμένουμε από εσάς περισσότερα από ό,τι περιμένουμε από τους άλλους. Τους δεινόσαυρους. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πράγματι προκλήσεις πολλές και θα φροντίσουμε να προχωρήσουμε στο έργο μας παραγωγικά. Επειδή το βιογραφικό σας είναι σπουδαίο και σημαντικό από ό,τι διάβασα, πριν την ζωντανή μας σύνδεση η αλήθεια είναι πως δεν το γνώριζα, έκατσα και το μελέτησα αρκετά. Θέλω το πρώτο ερώτημα παρόλα αυτά να σας το θέσει ο Σπύρος Χαριτάτος. Καλημέρα, Υφυπουργέ. Καλημέρα. Να επιθυμίσουμε στην κοινή γνώμη ότι είστε υπεύθυνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συνεργασίες όσον αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Διαφάνειας, αλλά και ως πλέον και με την ιδιότητά σας του καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου, αναρωτιόμαστε όλοι μας εδώ και αρκετές ημέρες από την πρώτη μαρτυρία της Σοφίας Μπεκατόρου έως και αυτές τις ώρες, αυτά τα λεπτά, τι θα γίνει με το δικό μας ποινικό κώδικα και με το άρθρο 113 που αφορά τις αναστολές παραγραφών. Πότε επιτέλους θα μπορέσουν πότε θα μπορέσει ο ελληνικός ποινικός κώδικας να εναρμονιστεί με ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη. Παράδειγμα, γιατί ένα παιδί που θα βιώσει τον εφιάλτη στα 6-7 του χρόνια, ο ποινικός κώδικας στην Ελλάδα του δίνει δικαίωμα να στέλνεται η παραγραφή μέχρι τα 18 του έτη, δηλαδή στα 18 συν 3 χρόνια για ένα κακούργημα, μέχρι τα 21 δηλαδή, ή για ένα πλημέλημα ένα έτος μέχρι τα 19 του, να μπορεί να καταγγείλει και να ενεργοποιήσει ένα βαρύ φρικιαστικό έγκλημα που υπέστη όταν ήταν μωρό, παιδί, έφηβος. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει αυτό? Γιατί οι παραγραφές έχουν τόσο μικρή περίοδο ώστε να μπορεί το θύμα να αναζητήσει απαντήσεις και ο θήτης να απολογηθεί για να βγει η αλήθεια στο φως και κοινή γνώμη να καρποθεί ουσία. Κύριε Χαριτάτο, πράγματι θέτεται ένα πολύ ιδιαίτερο και σοβαρό ζήτημα, το οποίο προφανώς και είναι υπαρκτό, μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους, μας έχει θέσει τα αντανακλαστικά μας σε πολύ αυξημένη κλίμακα. Από την πρώτη στιγμή κιόλας που προέκυψαν τα τελευταία ζητήματα που έτσι δημιούργησαν και ένα κλίμα γενικότερα του να σπάσει ο φόβος, να σπάσει η σιωπή και τα θύματα να μπορούν να καταγγέλνονται τις συμπεριφορές. Το θέμα των ανηλίκων ήδη το έθεσε και ο Υπουργός ο κύριος Σιάρας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα και ένα από τα ζητήματα που αξιολογούμε πολύ σοβαρά και θα τεθεί προς αξιολόγηση το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή ένα μικρό παιδί το οποίο στην ηλικία την ευαίσθητη που βρίσκεται ενδεχομένως να μην μπορεί αφενός να αντιληφθεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Αφετέρου επειδή μπορεί να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ακόμα και οικογενειακό ο δράστης τέτοιων ενεργειών, να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα να το καταγγείλει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με την ενηλικίωσή του και μετά. Υπενθυμίζω βέβαια ότι σε θέματα κακουργημάτων όπως είναι ο βιασμός, αυτό ισχύει ήδη. Υπήρχε παλιότερα διάταξη η οποία το εφάρμοζε από την ενηλικίωση και μετά καταργήθηκε τον Ιούνιο του 19. Βούλησή μας είναι και έχει τεθεί ήδη από τον κύριο Υπουργό και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα. Βούλησή μας είναι να προχωρήσει η ρύθμιση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους ανηλίκους να μπορούν και για πλημεληματικού χαρακτήρα πράξεις, οι οποίες είναι αρκετές στο ποινικό κώδικα και αφορούν κομμάτια της σεξουαλικής παρενόχλησης, να μπορούν μετά την ενηλικίωσή τους να προβούν στις ενέργειες, στις δικαστικές αρχές. Για πόσα χρόνια όμως, Υφυπουργέ, στη Γαλλία είναι στα 30 χρόνια μετά τα 18 σου έτη. Γαλλία που σήμερα συγκλονίζεται με το σκάνδαλο Κουστνέρ. Βγήκε η κόρη ενός υπουργού και λέει ότι βίαζε ο πατριός μου εμένα και τον αδερφό μου για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ακριβώς σε θέματα προφανώς βιασμού, σας ξαναλέω, που είναι κακουργηματικής φύσης, ήδη εφαρμόζεται αυτό. Ξεκινάει η παραγραφή από την ηλικίωση και μετά. Αλλά το ζήτημα είναι. Ναι, αλλά και η κατάχρηση σας, Σέργια, του 337 είναι βαρύ πλημέλημα, όπως ξέρετε καλύτερα από εμένα. Άρα δεν μπορούμε εκεί να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε είναι πλημέλημα, ας τα αφήσουμε. Συμφωνούμε, κύριε Χαριτάτο, και γι' αυτό τον λόγο πήραμε πρωτοβουλίες ήδη προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα στους ανηλίκους να μπορούν από την ενηλικίωση και μετά που θα μπορούν πλέον και οι ίδιοι να έχουν και την πληροφόρηση, να έχουν και την πρόσβαση, να έχουν περισσότερη ασφάλεια. Αλλά εδώ πέρα τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Να μπορούν αυτά τα παιδιά να πάνε με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στις δικαστικές αρχές. Και ένα τρίτο ζήτημα που αξιολογούμε επίσης είναι σε περιπτώσεις τέτοιων αδικημάτων να αξιολογηθεί και η περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών για τέτοιους δράστες. Θέλω δηλαδή να διαβεβαιώσουμε τους τηλεθεατές και όλους ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση συνολικά σε αδικήματα που έχουν να κάνουν με την ανηλικότητα
θα επιδείξει πολύ αυστηρή στάση και σε θέματα ποινών, αλλά και σε θέματα δυνατότητας καταγγελίας. Κύριε Κότσιρα, αυτά τα αδικήματα, εσείς πώς τα αποκαλείτε, γιατί σας είδα ότι υπεκφεύγετε των χαρακτηρισμών. Δεν είναι παιδεραστής, δεν είναι, είναι παιδόφιλος. Όλα τα αδικήματα που αφορούν την ανηλικότητα είναι αποτροπιαστικά στον απόλυτο βαθμό. Καλό είναι να τα λέμε όμως, κύριε Κότσιρα. Καλό είναι να τα λέμε, γιατί... Ξέρετε, ο ποινικός κώδικας έχει μια κλιμάκωση στην περίπτωση. Θέλετε να την πούμε... Άσε με, Γιώργο, σε παρακαλώ. Ναι. Δεν έχω θέσει κανένα ερώτημα να θέσω, γιατί ήθελα τον κύριο Κότσιρα για να τα θέσω ευθέως σε αυτή τη ζώνη που μιλάμε. Θέλω να μου πείτε, σε αυτή την κλιμάκωση, λοιπόν, μπορώ να τα ακούσω τα αδικήματα? Κυρία Κουτσελίνη, υπάρχουν πολλά αδικήματα που ξεκινάνε από απλές πράξεις λεκτικής βίας και φτάνουν στην παρενόχληση και φτάνουν στο βιασμό. Εγώ σας λέω ότι όλα τα αδικήματα που αφορούν ανηλίκους είναι απολύτως προκαλούν τον απόλυτο αποτροπιασμό. Και για αυτό τον λόγο αξιολογούμε όχι μόνο τον τρόπο καταγγελίας, αλλά και την αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με την παιδική ηλικία, ό,τι έχει να κάνει με την ανηλικότητα, ό,τι έχει να κάνει με τις ευαίσθητες ψυχές, πρέπει να τιμωρείται με έναν τρόπο αφενός αυστηρότατο και αφετέρου οι ποινές που υπάρχουν να εκτείονται, προκειμένου να αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας και η κοινή γνώμη, αλλά και ο ίδιος ο δράστης, ότι αυτές οι πράξεις δεν είναι πράξεις ίσονος σημασίας, αλλά είναι πράξεις οι οποίες είναι απολύτως ποινικά κολάσιμες. Θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο όπου υπάρχει περιθώριο αυστηροποίησης και όπου βρούμε ότι υπάρχουν κενά στον ποινικό κώδικα, και θα δώσουμε το δικαίωμα στους ανηλίκους να μπορούν με τον τρόπο που πρέπει και τον χρόνο που πρέπει, δηλαδή να μπορούν τα παιδιά αυτά να είναι έτοιμα και να μην πιέζονται ψυχολογικά, να καταγγείλουν στις δικαστικές αρχές, οι οποίες πλέον θα κάνουν τη δουλειά τους. Και έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη στον Έλληνα δικαστή ότι τέτοιου είδους αδικήματα τα αντιμετωπίζει με τον τρόπο που πρέπει. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι αυτά τα αποτροπιαστικά αδικήματα ήδη τυχάνουν ποινικής απαξίας μεγάλης στο ποινικό μας δίκαιο, και όπου υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών, θα προβούμε σε αυτήν. Γιώργο. Ναι, ήθελα να πω ότι, χωρίς να συνηγορώ, ότι ως εκ της θέσης του δεν μπορεί να κάνει χαρακτηρισμούς, γιατί είναι ένας θεσμικός παράγοντας μέσα στο... Ο τρόπος με τον οποίο δείχνει την απέχθεια ένας πολιτικός παράγοντας είναι η νομοθέτηση. Έτσι, και πάνω εκεί αντιλαμβανόμενος και ο ίδιος το πνεύμα και το γράμμα αυτού του οποίου θέλει ο κόσμος, νομοθετεί. Εύχομαι πάντως όλα να γίνουν με βάση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ήθελα να σας πω κάτι άλλο, κύριε Υφυπουργέ. Αυτό που μαστίζει πραγματικά τον κόσμο και την κοινωνία είναι η χρονοκαθυστέρηση στην απόδοση δικαιοσύνης. Τι θα κάνετε γι' αυτό, ούτως ώστε κάποιοι οι οποίοι αναζητούν το δίκαιό τους, δικαίως ή άδικα, εννοώ για το χρόνο διεξαγωγής των δικών? Κοιτάξτε, είναι ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά το χώρο της δικαιοσύνης. Ήδη έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες για να επιταχυνθούν διαδικασίες. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ο κύριος Τσιάρας από την αρχή της θητείας της παρούσας κυβέρνησης έχει θέσει μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία που αφορά την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, δηλαδή διαδικασίες που υποστηρικτικά δρούν στη δικαιοσύνη να μπορούν να είναι ψηφιακές, όχι προφανώς τα πάντα, διότι υπάρχουν διαδικασίες που γνωρίζετε πολύ καλά από την εμπειρία σας ότι απαιτούν αυξημένη αποδεικτική διαδικασία, αλλά διαδικασίες υποστηρικτικές που τρώνε χρόνο και προφανώς σπαταλούν πολύτιμο χρόνο από όλους τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, είτε είναι ο δικηγόρος, είτε είναι ο δικαστής, είτε είναι ο απλός πολίτης όμως που θέλει να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, αρχίζουν πλέον και μπαίνουν σε ένα ψηφιακότερο σκέλος. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερον, σε θέματα ανηλίκων και παραβιάσεις της νομοθεσίας που αναφέραν προηγουμένως, υπάρχει η βούληση να εξεταστεί η κατά προτεραιότητα αξιολόγηση τέτοιων περιπτώσεων, διότι θέλουμε να αποφύγουμε περιπτώσεις τέτοιες να βασανίζονται για πολλά χρόνια στις δικαστικές αίθουσες και στις δικαστικές διαδικασίες. Αυτό βέβαια, όπως είπατε σωστά πριν, πρέπει να γίνει με ένα σχεδιασμό συνολικό προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου αφενός να επιτυχάνουμε τη γρήγορη αξιολόγηση των περιπτώσεων, αφετέρου όμως να γίνεται και με τέτοιο τρόπο που αποδεικτικά και δικονομικά θα είναι πλήρης η διαδικασία, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκουν το δίκαιο τους. Όχι απλά να απευθύνονται στη δικαιοσύνη τυπικά και μετά να μην υπάρχει εξέλιξη. Ο στόχος ποιος πρέπει να είναι? Οι δράστες τέτοιων αδικημάτων να τιμωρούνται. Αυτό είναι το κρίσιμο. Να φτάνουμε στο να τιμωρούνται με τον τρόπο που τους ορίζει ο νόμος. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ένα συνδυασμό ταχύτητας, ασφάλειας και
σημαντικού αποδεικτικού υλικού που θα φτάσει στις δικαστικές αρχές. Γι' αυτό και είναι πολύ επίπεδο. Εμπλέκονται και οι αστυνομικές αρχές, εμπλέκονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν ψυχολόγους και στο τέλος φτάνει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτή να αποδώσει το δίκαιο και που αφορά και το κοινό αίσθημα περιπτώσεων. Κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον. Ναι, άλλαξε ο νέος ποινικός κώδικας και τα 3 χρόνια δικαίωμα για το κακούργημα σε έναν ήλικο τα έκανε 5. Δηλαδή, εκεί που θα το καταγγείλω στα 21, μου το καταγγείλω στα 23. Για την κοινή γνώμη, αν θέλετε, επιστρέψτε μου, δεν αφορά εσάς, είναι πριν από εσάς, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Θα γίνουν απαράγραπτα αυτά. Υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσετε το αγγλοσαξονικό, ό,τι κάνει η Κύπρος, ό,τι κάνει η Αμερική, η Μεγάλη Βρετανία, να είναι απαράγραπτα τέτοιου είδους αδικήματα. Η παραγραφή στο βιασμό δεν είναι 3 ή 5 χρόνια. Η παραγραφή στο βιασμό. Για το ανήλικο μιλάμε, για το ανήλικο άτομο αναφέρομαι. Και τον υλικό αφορά την εκκίνηση αυτό που σας είπα προηγουμένως της παραγραφής. Δηλαδή να μπορεί να ξεκινάει από την 18 συν 5. Η παραγραφή παραμένει κακουργηματική φύσεως είναι η πράξη, παραμένει 15 συν 5. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια τη μέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι με την κυρία Κρικοπούλου ή να πάω στον κύριο Ανδρεόπουλο. Τι θέλετε, τι είμαστε έτοιμοι. Στον κύριο Ανδρεόπουλο. Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και στους συνεργάτες σας, στο Σπύρο, στο Μάκη. Χαίρομαι πολύ που σήμερα είμαστε όλοι παρέα να συζητήσουμε γι' αυτό. Εγώ να πω ότι είδα την ανάρτησή σου και μάλιστα στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος δικός σου άνθρωπος έφυγε από τη ζωή και σε ρωτούσαν από κάτω τι συνέβη, Ανδρέα, να δούμε τη σχετική ανάρτηση και αμέσως μετά να καταγράψουμε αλήθειες, μιας και σας έχω 3 σήμερα εδώ και μάλιστα σημαντικούς. Παρακαλώ. Οφείλω να εξηγηθώ. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Για το μόνο που πενθώ είναι η ζωή μου. Δεν έχω μούτρα να πουλάω χαμόγελα και φατσούλες όταν τόσα χρόνια ξέραμε και το βουλώναμε. Ανδρέα, σε ακούω. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εγώ χαίρομαι που ηθοποιοί αγγίζουμε τα όρια. Και γεια σου, Ανδρέα, γιατί σε ξέρω και από μικρό. Είναι μικρότερο από μικρό, μένα, δεν θέλω τέτοια. Ήξερα τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος μέσα στα συμβούλια του σωματείου και αγωνιστής ο άνθρωπος και τον σεβόμαστε όλοι. Και μάλιστα ο Ανδρέας πέρασε και διάφορα με το επάγγελμα και βεβαίως. Στην Άκη έφυγε ένα διάστημα. Ήταν να τον συναντήσω και εκεί δεν τα καταφέραμε. Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι βάζουν μέσα στο Instagram ή στο Facebook πράγματα που δείχνουν ότι όλοι είχαμε μία συνευθύνη στην κάλυψη κάποιων πραγμάτων που ξέραμε. Και αυτό πρέπει να δημιουργεί μια εντύπωση αλφα για το πόσο οδυνηρό μαζί με μαγικό είναι το επάγγελμά μας. Είναι και τα δυο μαζί. Είναι και μαγικό και οδυνηρό. Γιατί οι ηθοποιοί ζουν σε μια συνεχή ανασφάλεια για το πώς θα επιβιώσουν μέσα σε αυτό το τόσο δύσκολο επάγγελμα και κατάπιαμε πάρα πολλά πράγματα από διάφορους ανθρώπους που χειρίστηκαν λάθος την εξουσία που τους δόθηκε είτε ευκαιριακά, είτε για το μεγάλο τους ταλέντο, είτε γιατί κάποιοι τους βοήθησαν. Και αυτό σημαίνει κάτι που λέω, γιατί αυτά κυρίως γίνανε από την αρχή των ιδιωτικών καναλιών που άρχισαν να δίνουν πάρα πολλά λεφτά σε κάποιους ανθρώπους. Ανδρέα, άρα έχουν συνευθύνη και αυτοί που τα έδωσαν. Σε παρακαλώ. Ανδρέα. Τα λέει πολύ σωστά. Τα λέει πολύ σωστά ο Σπύρος. Έτσι είναι. Για μένα ήταν μια διαμαρτυρία της στιγμής, να το πω έτσι. Μια ξαφνική ιδέα, μια νύχτα. Όταν πια τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και βαριά για μένα. Δυστυχώς, με πολλούς από αυτούς τους κυρίους ήμασταν και συμμαθητές από τη σχολή και φίλοι όταν ήμασταν πιο μικροί. Και δυστυχώς έτσι τα πράγματα. Άλλο είναι μια να πούμε κάτι κάποια στιγμή και να γίνεται και λίγο πλάκα. Ανδρέα, να καταλάβω, εννοείς τους κυρίους ναι, που καταγγέλλονται. Ναι, εννοώ τους κυρίους που καταγγέλλονται. Άλλο είναι σε μια δεδομένη στιγμή να ακουστεί κάτι έτσι λίγο πιπεράτο ή εντός εισαγωγικών και πρόστιχο να το πω έτσι και να γίνει και λίγο πλάκα κάποια στιγμή και άλλο να αγγίζουμε θέματα βαριά ποινικά αδικήματα, σκληρά πράγματα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι χυδαίο και ελεηνό. Αυτό ήταν που με ώθησε να βγάλω εκείνο το μαύρο που βέβαια για μια μέρα γιατί μετά δέχτηκα από φίλους και συγγενείς
τηλεφωνήματα, νομίζοντας όπως και εσύ ότι έχω κάποιο προσωπικό πένθος. Ναι. Όχι, δανείστηκα τη φράση του Τσέχοφ για να πενθήσω έστω και με αυτόν τον τρόπο για τη ζωούλα μου. Κάτι ήθελες. Εγώ ήθελα, έτσι λίγο για να ξεφύγουμε από αυτό. Λίγο είναι δυνατά, θα μας τα ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι και η ηλικία του Μπιμπίλα τέτοια. Όχι, αλλά μια χαρά είναι. Μια χαρά όλοι είναι. Μιλάμε λίγο πιο πάνω τώρα. Εσείς μιλάτε. Ευτυχώς ο Δελαπόρτας είναι καλύτερα. Ξέρετε κάτι. Το κάνω συνειδητά γιατί με έχουν κουράσει οι φωνές στην τηλεόραση πραγματικά. Δεν φωνάζουμε. Όχι. Λέω γενικότερα. Έχετε αλλά ήθελα να πω το εξής. Είναι πολύ σημαντική αναφορά αυτή στο ξέραμε, το βουλώναμε, σιωπούσαμε και. Και έχει πολυπίκυλες ερμηνείες. Εγώ όμως ήθελα να σταθώ σε κάτι το οποίο το θεωρώ και αυτό αντιδημοκρατικό. Πέρα από το βιοπορισμό και ήθελα και την τοποθέτηση και των τριών. Πέρα από το βιοπορισμό έχουμε μια απόφαση απόσυρσης κάποιων έργων τα οποία έχουν γίνει και στα οποία συμμετείχαν κάποιοι από τους ηθοποιούς που συμμετείχαν, ανεξαρτήτως αν κάποια στιγμή κρυθούν αθώοι ή ένοχοι. Εμένα αυτό που με προσβάλλει πραγματικά είναι ότι θεωρώ ότι πρόκειται για ένα είδος προληπτικής λογοκρισίας και γι' αυτό το χαρακτηρίζω αντιδημοκρατικό, προσβάλλει την αισθητική του όποιου για τον οποιονδήποτε λόγο θέλει να παρακολουθήσει αυτά τα σύριαλ, ταινίες, έργα και ούτω καθεξής. Και τρίτον και το κυριότερο να επισημάνω ότι και ο Μαρκίσιος Ντεσάντ παρήγε ενός είδους τέχνη, η οποία όμως διαιωνίστηκε. Θέλω να πω ότι η τέχνη είναι τέχνη, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα. Και αυτό είναι που εννοείς ότι αν παίζεται ένα σύριαλ που παίζει κάποιος από τους πρωταγωνιστές που έχει καταγγελθεί. Αυτό σημαίνει ότι σταματάει το σύριαλ που παίζεις και εσύ, Σπύρο, ας πούμε. Σε τρία από αυτά τα μεγάλα σύριαλ παίζω και εγώ. Αναγγέλθηκε για κάποιο συγκεκριμένο συνάδελφο. Δεν θα ξαναπαιχτεί. Δεν ξέρω αν έχει αναγγελθεί επίσημα όμως. Έχει διαρρεύσει μέσα στο διαδίκτυο ότι συγκεκριμένα σύριαλ δεν θα ξαναμπούν ποτέ. Εδώ γεννάται ένα άλλο θέμα. Όλοι οι άλλοι που παίζουν σε αυτά τα σύριαλ και απολαμβάνουν των συγγενικών τους δικαιωμάτων, τα οποία είναι μέσω βιοπορισμού. Τα περιμένουν δύο φορές το χρόνο για να ζήσουν. Ας το αφήσουμε το βιοπορισμό, να δούμε καθαρά το. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα συγγενικά δικαιώματα. Αλλά να αφήσεις το βιοπορισμό. Υπάρχουν όμως άλλοι που έχουν ανάγκη. Δεν διαφωνώ σε αυτό, ρε παιδιά. Εγώ το βάζω σε δημοκρατικά πλαίσια. Θα ολοκληρώνω αυτό που λέω και μετά θα με διακόπτετε. Εγώ δεν διακόψα κανέναν. Είμαι πολύ του πολιτισμένου διαλόγου. Εάν λοιπόν τα συγγενικά δικαιώματα που για κάποιους είναι μέσον βιοπορισμού γιατί δεν δουλεύουν πια πουθενά και απολαμβάνουν κάθε τέλος του χρόνου ένα μικρό ποσό ή μεγάλο κάποιοι από τα συγγενικά, πώς αποφάσισε ένα κανάλι προληπτικά, αν το έχει αποφασίσει, ότι κάποια σύριαλ δεν θα ξαναπαιχτούν ποτέ και έτσι παίρνεις βάρνα όλους τους άλλους ανθρώπους που παίζανε σε αυτά τα συγκεκριμένα σύριαλ. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι ένα θέμα. Ποια λογική το λέει αυτό. Ακόμα και αν ο καταγγελόμενος κριθεί ένοχος για όλα. Ολοκλήρωσες. Ναι. Διαφημίσεις. Αφαίρεσε τη νύχτα από τα μάτια σου. Πώς να τα βγάλω πέρα με τους δυο σας, Ντίνος Χριστιανόπουλος. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, με ένα υπέροχο απόφθεγμα. Να στείλω τα φιλιά μου στην Κατερίνα Πακαλοπούλου. Την αγαπώ πολύ, είναι φίλη ηθοποιός πολλά χρόνια. Η υπηρέτρια. Και στην παράταξή μας, παρακαλώ. Και στην παράταξη. Την ανεξάρτητη. Κατερινάκη, σε αγαπώ πολύ. Ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος είναι στην παρέα μας. Έλεγα πριν λοιπόν, Μάκη, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει κουραστεί γιατί περιμένει μια εξέλιξη με όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως. Και δεν έχει δει φως. Εγώ ως κοινό πια, παρακολουθώντας τηλεόραση, αρχίζω πια, Σπύρο μου, να κουράζομαι από τις τόσες καταγγελίες. Λίγο νομίζω χρονοτριβούμε, δεν ξέρω, υπάρχει μια να πω κάτι πάνω σε αυτό. Καθυστέρηση. Ο κόσμος έχει γίνει από τις εκπομπές και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα της τηλεόρασης, τέλος πάντων, αδιφάγος και πειράνχας. Μάλιστα. Και περιμένει πώς γρήγορα
να μάθει τα ονόματα, να ακούσει και άλλες λεπτομέρειες με τραβολογάνες στους δρόμους. Μήπως ξέρετε αυτό, μήπως ξέρετε αυτό. Δεν είναι υγιές πράγμα αυτό για την κοινωνία. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να περιμένει τις νόμιμες και τυπικές διαδικασίες. Εμείς δεν πρόκειται ούτε στο τόσο να ξεφύγουμε από αυτό που λέει το καταστατικό μας, που βάζει σαφέστατες προθεσμίες για το πώς θα γίνει το άνοιγμα των φακέλων και πώς θα εξεταστούν αυτές οι περιπτώσεις μία-μία, που κάθε μία έχει ανθρώπους που πρέπει να καταγγείλουν, να έρθουν να τα πούν, να έρθουν μάρτυρες, να έρθει σε άλλη προθεσμία ο καταγγελόμενος ή να υποβάλει το υπόμνημά του, να βγει μια απόφαση, να πάει στο ΔΣ. Αν το ΔΣ κρίνει ότι πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση, να γίνει και αυτό. Έχουμε κορονοϊό που δεν μπορεί να γίνει Γενική Συνέλευση. Καταλαβαίνετε πόσα τότε προβλήματα γιατί έχουμε. Γιατί βγήκαν αυτά τα ονόματα και υπάρχει διασυρμός? Τα ονόματα βγήκαν από εμάς, Ζήνα μου. Ρωτάω. Ρώτα αυτούς που τα βγάλανε. Ή αυτούς που μέσα από τις εφημερίδες γράφουν αυτά που γράφουν. Εμείς ως σωματείο δεν δικαιούμεθα να αποκαλύπτουμε, παρατηρούμε την εχεμήθεια και αυτό δεν θέλω να θεωρηθεί συγκάλυψη όπως κάποιοι είπανε, αλλά εμείς θα πρέπει να πάμε με το γράμμα του νόμου και μόνο με του νόμου και όταν θα έρθει η ώρα θα βγει στο φως αυτό που πρέπει. Σπύρο, θα δώσω στον άλλο Σπύρο να σου θέσει τα ερωτήματα, τα νομικά, αλλά θέλω να μου πει ο Ανδρέας, εάν Ανδρέα εσύ νιώθεις με όλες αυτές τις καταγγελίες, με όλα όσα έχουν έρθει στο φως, ότι θα έρθει κάποια στιγμή το φως και η αλήθεια σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Μακάρι να συμβεί αυτό. Πρέπει να βγουν όλα στα φόρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να συμβεί. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη και πολύ φωτεινότερη. Αλλά αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, στα σοβαρά θέατρα δεν υπάρχουν κλειστές ακροάσεις και κλειστές πρόβες. Όλα είναι ανοιχτά. Υπάρχουν παρόντες, εκπρόσωποι του θεάτρου, θεατρώνιδες, εκπρόσωποι των χορηγών που βάζουν τα χρήματά τους, εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών όταν τα θέατρα είναι ημικρατικά ή δημοτικά σχεδόν. Όλα γίνονται παρόν των άλλων. Υπάρχει έλεγχος ακόμα και για τι ώρα πάει ο καθένας, τι ώρα φεύγει, τι συνθήκες υπάρχουν. Όλα συμβαίνουν σε μια διαφάνεια. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό το λες στην Ευρώπη γιατί και στην Αμερική. Κάποιες ακροάσεις και κάποιες πρόβες έγιναν με κλειδωμένες πόρτες. Αυτό που λέει ο Ανδρέας είναι αυτό που θα πρέπει να επικρατεί, το φυσιολογικό. Όμως επειδή έχουν συμβεί παρεκτροπές και κάποιοι καλούσαν ηθοποιούς σε κλειστά καμαρίνια ή στα σπίτια τους. Όταν θα γίνει ο κώδικας διοντολογίας και εμείς θα θέσουμε τους όρους στο σωματείο μας για τον κώδικα διοντολογίας, δεν δεχόμαστε κανένα κώδικα διοντολογίας που θα έρθει από πάνω φορετός. Εμείς θα βάλουμε λοιπόν τους κανόνες πώς θα γίνεται όλο αυτό το πράγμα, που πολύ σωστά το λέει ο Ανδρέας ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί αν παραδείγματος χάρη ο κώδικας διοντολογίας σου λέει ότι δεν θα πας ποτέ σε σπίτι ανθρώπου που θα σε καλέσει πιθανόν για μια ακρόαση για κάποιο ρόλο, τότε αν πας θα είσαι συνυπεύθυνος, έχεις το δικαίωμα να τον καταγγείλεις, αλλά αν πας θα είσαι συνυπεύθυνος, άρα δεν θα μπορείς να τον καταγγείλεις. Αν σε καλέσει για ένα ποτό, ας πούμε, το βράδυ, έτσι όπως είναι... έχει... Άμα σε καλέσει για ποτό είναι άλλο πράγμα. Είναι συνευθύνη σου. Είναι συνευθύνη. Οι οντισιόν πρέπει να είναι ανοιχτές στους ανθρώπους του θεάτρου και ποτέ κανείς δεν θα μπορεί να σου πει, έλα στο σπίτι μου στις 2 το βράδυ, να κάνεις οντισιόν. Ή πρόβα. Εννοείται. Να κάνουμε πρόβα. Ναι, δύο άτομα μεταξύ τους. Ο κώδικας διοντολογίας λοιπόν που το Σωματείο Ηθοποιών θα τον ορίσει, θα επιβάλλει και το πώς θα γίνονται οι οντισιόν και το πώς θα γίνονται τα μαθήματα στις δραματικές σχολές. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το κακό, οι ηθοποιοί, ξεκινάμε από τις δραματικές. Από εκεί λοιπόν, μέσω της παιδείας, θα ξέρει ο ηθοποιός τι θα είναι στο επάγγελμά του το κανονικό. Σπύρο μου, επειδή μιλάμε μόνιμα για κατάχρηση εξουσίας κάποιων ανθρώπων, σκηνοθετών, παραγωγών, δεν είναι όλοι το ίδιο. Άσχημα. Δεν λέμε και τις άλλες περιπτώσεις όμως, ότι μεταξύ μας, κάνοντας μια πρόβα, υπάρχουν συνάδελφοι που είναι περίεργοι, βεβαίως, που είναι κακοποιητικοί, που μιλάνε πολύ άσχημα. Κακές συμπεριφορές. Κακές συμπεριφορές. Ο κώδικας διοντολογίας όμως ακόμα και αυτό θα το. Άρα προβλέπει. Πρέπει εκεί μέσα να μπει και αυτό το κομμάτι. Ασφαλώς. Για να μιλάμε μόνο για ανθρώπους που έχουν εξουσία. Δηλαδή, αν ένας σκηνοθέτης σου πετάξει, όπως ακούσαμε σε καταγγελίες που τα έχουν βγει και στην τηλεόραση, σου πετάξει το τασάκι ή σου πετάξει ολόκληρο τραπέζι που το έχω δει εγώ με τα μάτια μου από πολύ ποιοτικό σκηνοθέτη. Και δεν έχει καταγγελθεί ο άνθρωπος, έχει φύγει από τη ζωή. Και το κάνει.
Έχει δικαίωμα ο εκπρόσωπος του Σωματείου Ηθοποιών που σε κάθε θίασο θα πρέπει να υπάρχει, γιατί ακόμα και αυτό έχει καταργηθεί τώρα, ενώ προβλεπόταν στις συλλογικές συμβάσεις, να καταγγείλει το σκηνοθέτη. Λέμε για συμπεριφορά περίεργη τώρα, έτσι, όχι για κακοποιητική σεξουαλική. Λέμε για το ως πού θα έχει δικαίωμα ο σκηνοθέτης να μιλήσει σε έναν ηθοποιό, όχι για να του πει πώς θα κάνει το ρόλο, προσβλητικά. Να τον βρει επί προσωπικού ή να του πετάξει το τασάκι επειδή ο άλλος δεν παίζει καλά. Έχει δικαίωμα να το κάνει? Δεν έχει, γιατί αν χτυπήσει ο άνθρωπος τι θα πάθει, που έχουν γίνει και τέτοια. Έχω βρεθεί παρόλο σε τέτοια. Κάνουμε τον κύκλο της τώρα, αν θες να μιλήσω ειλικρινά, φοβάμαι μην παρεξηγηθεί ο κύριος Πιμπίλας και οι ηθοποιοί που λατρεύω και εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν παρεξηγούμε με τίποτα εγώ. Ή παρεξηγηθεί ο λόγος μας στην κοινωνία των τηλεθεατών. Στη ζωή μου, τι να παρεξηγηθώ από αυτά που θα πεις εσύ. Εγώ από την αναφορά που κάνει ο κύριος Πιμπίλας, από την αλληλουχία που, των πράξεων που πρέπει να ακολουθήσει κανείς, νομίζω ότι έχουν να κάνουν με ένα τέρας της γραφειοκρατίας σε μια κρίσιμη περίοδο για να ξεκαθαρίσουν πράγματα. Εγώ, αν ήμουν θύμα, ανήλικο ή ενήλικο θύμα σεξουαλικής βίας ή βιασμού και απευθυνόμουν στο ΣΕΗ και άκουγα τον κύριο Πιμπίλα λέει αυτά που λέει, που ορθά τα λέει γιατί έτσι είναι, θα νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά και μάλλον κακώς έκανα και μίλησα. Καλύτερα να τον βούλωνα. Αχ, μίλες τέτοια. Θα περιμένω, σειρά μου. Γιατί, κύριε Πιμπίλα, τόσο ΣΕΗ όσο και το πειθαρχικό, αντί να αντιμετωπίσετε μια κρίση, μάλλον περνάτε κρίση. Και γιατί το λέω αυτό με πολύ σεβασμό. Αφήστε με να τελειώσω. Καλώ στην τάξη. Εντάξει, ωραία. Θα επιστρέψω. Εφόσον αντιμετωπίσετε ένα κικαιώνα, έχει έρθει ένα τσουνάμι πάνω σας. Ένα τσουνάμι καταγγελιών. Ο κύριος Τσαρούχας μίλησε. Βιάζεστε εσείς, καθόλου δεν βιάζομαι. Αφήστε με να εξηγήσω. Μπορεί να λέω μια ανοησία. Να την πω όμως και να με κρίνετε. Έχετε ένα τσουνάμι μπροστά σας. Ο κύριος Τσαρούχας είπε για εκατοντάδες ή χίλιες καταγγελίες. Εφόσον έχετε συνεργάτες δικηγόρους, δεν ξέρω αν έχετε και ψυχολόγους. Δεν είναι έτσι. Που θα έπρεπε να έχετε. Να πω κάτι, να το πω. Είναι το πειθαρχικό και δέχεται αυτή τη στιγμή email ή εντυπόγραφες καταγγελίες στην πόρτα του 100-200. Αν η ομάδα των νομικών σας δεν μπει κατευθείαν και να πει: εδώ έχουμε πλημέλημα, εδώ έχουμε κακούργημα, εδώ έχουμε απλά να διαχειριστεί τις καταγγελίες. Σεξουαλική διαταραχή. Θα το αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Για να δώσει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες υποθέσεις και πάμε με μια λογική πορτοποίησης όλα μαζί. Με σειρά πρωτοκόλλου. Όταν έρθει η ώρα τους, μπορεί να πάει μπροστά ένα αδίκημα πλημεληματικού χαρακτήρα ή πτέσματος και να περιμένει ένας βιασμός μήνες ή και χρόνια πίσω. Και τότε θα έρθει, κύριε Μπιμπίλα μου, το θύμα βιασμού και θα πει: έλα εδώ, Σπύρο Μπιμπίλα, κύριε Τσαρούχα, πρόεδρε του Πειθαρχικού, σας εγκαλώ, σας μηνύω, σας καταθέτω αγωγή, γιατί ο τρόπος που κολυσιργήσατε και πέρασαν οι μήνες επιβάρωναν τόσο τη δική μου δυνατότητα να νομικά να διεκδικήσω, αλλά και την ψυχική οδύνη που εγώ υπόκειμαι εδώ και οι μέρες, οι μήνες, άρα κυνηγώ εσάς. Αυτό θέλω να σας προλάβω. Και να ρωτιέμαι, εκεί είμαι στο ΣΕΗ. Δεν πρέπει να υπάρχουν ένα-δύο άνθρωποι να σας προστατεύσουν και τους ηθοποιούς και το πειθαρχικό και εσάς προσωπικά, κύριε Μπιμπίλα. Τελειώσατε όλο αυτό το λογίδριο το οποίο με βρίσκει τελείως αντίθετο. Όχι λογίδριο. Σας λογίδριο. Διεθνώς αυτή η διαδικασία ακολουθεί. Επειδή εκνευρίζεστε. Δεν εκνευριστώ κι εγώ. Είναι επιχειρηματολογία. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ό,τι προέρχεται από καταστατικά πρέπει να ακολουθηθεί. Διότι αν δεν ακολουθηθεί, τότε θα έχουμε τον κίνδυνο κάποιος να μας μηνύσει ότι δεν ακολουθήσαμε. Δεν έχετε ομάδα νομικών. Το καταστατικό σας υποχρεώνει, αφού εμπιστεύεστε τους νομικούς, να τους δώσετε τους φακέλους και να τους εκτιμήσουν αρχικά. Και να πούμε, εδώ παίρνει σειρά πρωτοκόλλου, εδώ μιλάμε για απλή καταγγελία, την αφήνουμε για λίγο αργότερα. Επειδή αγνοείτε το καταστατικό μας, σας λέω ότι το αγνοείτε πλήρως. Δεν είναι θέμα καταστατικό. Μα τώρα σας παρακαλώ, θα κάνουμε τέτοιου είδους κουβέντα. Δεν μπορώ να τη συνεχίσω αν εσείς. Όταν σας γίνει η αγωγή, η μήνυση, πηγαίνετε και να επικαλεστείτε το καταστατικό. Από ποιον θα μας γίνει η αγωγή? Από το θύμα βιασμού που ήρθε πριν από ένα μήνα και σας έκανε καταγγελία και ακόμα δεν έχει αφήσει. Έχουμε βάλει τη σειρά των φακέλων με το χρόνο που ήρθαν. Πρόεδρε, εγώ να σας προστατέψω θέλω. Δεν έχω προσωπικό μαζί σας. Ναι, αλλά και εγώ δεν έχω προσωπικό μαζί σας. Αλλά δημιουργείται λάθος εντυπώσεις. Η πολυσυνεργία είναι μη νομιμιωδώς. Νομίζω ότι είναι δικό τους θέμα. Από την άλλη, Σπύρο, συγγνώμη για το εμβόλυμο. Πότε μπαίνει ο δικηγόρος του ΣΕΗ εδώ πέρα μέσα για να βοηθήσει αυτή την κατάσταση? Οι φάκελοι δεν πάνε πρώτα στο νομικό σύμβουλο. Πάνε πρώτα στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο φωνάζει το νομικό και ο νομικός μας λέει τι ακριβώς θα κάνουμε. Μην κάνετε λοιπόν τέτοιες. Έχετε μπροστά σε 100 φακέλους. Ποιος διαλέγετε πρώτο? Αυτόν που ήρθε πρώτος χρόνο, κύριε. Αν αυτός που ήρθε πρώτος είναι ένα πτέσμα, με έβρισε και ο εκατοστός είναι με βίασε, θα περιμένουμε το εκατοστός θα περιμένει. Εμείς ξέρουμε τι έχει γραφτεί. Με αυτό σας λέω ότι πρέπει να γίνει μια πρώτη ματιά. Κατά την άποψή σας, λοιπόν, πρέπει να ανοιχτούν όλοι μαζί. Πρέπει από την ομάδα των νομικών που έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση ως πειθαρχικό να κάνουν ξεσκαρτάρισμα προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι βάση του χρόνου που δόθηκαν οι καταγγελίες. Λοιπόν, αν θέλετε να μας κάνετε
μάθημα. Ελάτε από το σωματείο μας και μας κάνετε αυτό το μάθημα. Εγώ είμαι επαγγελματίας, δεν κάνω μάθημα. Μα μάθημα κάνετε από την τηλεόραση τώρα αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος όμως κατηγορείται για βιασμό. Και πού ξέρω εγώ μέσα τι γράφει ο φάκελος. Πέντε μήνες μετά δεν θα είναι παράλογο. Δεν μιλάμε για πέντε μήνες. Μην κάνετε τέτοιου είδους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας επαναφέρω στην τάξη. Μην κάνετε τέτοιου είδους πυροτεχνηματικούς λόγους. Διότι εμείς ξέρουμε. Ναι, αδικείτε τώρα. Όχι, καλά κάνω και σας αδικώ γιατί εσείς αδικείτε εμάς. Έχετε ένα φάκελο κλειστό και αραχνιάζει που δεν ξέρετε τι είναι μέσα όταν θα έρθει η σειρά του. Σας είπε ότι αραχνιάζει. Εσείς λέτε, δεν ξέρετε λέτε τι είναι μέσα και το έχετε έρθει η σειρά του. Αν μέσα λέει εγώ τώρα θα αυτοκτονήσω. Είμαι θύμα βιασμού και είμαι άσχημα. Που έρθει ένα μήνα. Σε πόσο διάστημα θα εξηγιανθεί αυτό. Αν μου πεις δηλαδή ότι σε ένα μήνα θα τα έχετε δει όλα. Βέβαια, αφού έχει προθεσμίες. Τι πάει να πει. Άρα εσείς κάνετε το ίδιο λέει, που κάνει το κοινό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήρω, όχι, εγώ δεν ζήτησα. Συγγνώμη, δεν ζήτησα στοιχεία. Τα δικαστήρια τόσο γρήγορα πάνε τα κανονικά. Όχι, μην το συγχωρείτε. Πιο αργά πάνε ακόμα τα δικαστήρια. Να βοηθήσω λίγο θέλω. Να βοηθήσω λίγο. Τέλος πάντων, σας παρακαλώ. Όταν δημιουργούνται εντυπώσεις λάθος, για αυτό εγώ. Δεν είναι η προθεσμία. Δεν έπρεπε να μιλήσω. Όχι, καλά κάνατε. Όχι, δεν έπρεπε. Δεν εκτίθεμαι εγώ. Πιο πολύ εκτίθεστε εσείς με αυτά που λέω. Βέβαια. Εγώ γιατί είμαι άποψη. Είναι μια άποψη, Σπυρό μου, είναι και η άποψη του κοινού αυτή. Ρωτάει κάτι. Διεθνώς, πειθαρχική διαδικασία είναι αυτή. Δεν το λέω. Ο κόσμος έχει αρχίσει. Το καταστατικό μας το έχετε διαβάσει, τι λέει. Δεν με ενδιαφέρει το καταστατικό. Αν ποινικά. Να το διαβάσετε πρώτα. Πάνω από το καταστατικό σας υπάρχει ο ποινικός νόμος. Υπάρχει η αστική νομοθεσία και υπάρχει και το Σύνταγμα. Αν κάποιοι, έχουν να καταγγείλουν ποινικά αδικήματα, θα έπρεπε να έχουν πάει ήδη με δικηγόρους στην εισαγγελία. Δεν θα ερχόντουσαν. Άρα του εγκαλείτε που δεν πήγανε στην εισαγγελία και δεν εγκαλώ. Δεν αυτό κάνετε τώρα. Μα τώρα δεν τα περιμένετε. Γι' αυτό σα είπα πριν ότι με κουράζουν οι φωνές. Με κουράζουν οι φωνές. Κάτσε ακόμα τον Δημήτρη που τον αγαπώ πολύ. Όλοι τον αγαπάμε. Απλώ πρέπει να λέμε αυτή είναι και η πλευρά του κόσμου. Αυτό του λέει και ο Μάκη τώρα που δεν το κατανοεί. Μα θέλω να πω γιατί να με φέρει σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένου ανθρώπους και άλλες που δεν γνωρίζουμε. Η αξιολόγηση λοιπόν, λέει ο Σπύρος, πρέπει να γίνει με αυτό που δεν είναι ένα πτέσμα, αλλά είναι κάτι που είναι πιο κακουργηματική πράξη. Αυτή λοιπόν, εσείς σε ποια προθεσμία τα βάζετε όλα. Αυτή η φάκελη, δηλαδή, μέχρι πότε είναι η προθεσμία. Κάθε τρεις μέρες ή τέσσερις γίνεται αυτό. Πειθαρχικό, διότι έτσι λέει το καταστατικό. Όπως λειτουργούν λοιπόν όλα σε αυτό το κράτος, έτσι λοιπόν και αυτό το καταστατικό έχει γίνει από νομικούς και είναι εγκεκριμένο με νόμιμο τρόπο. Right. Πώς εμείς θα το παραβούμε και θα πούμε, όχι, επειδή εσύ βιάζεσαι, θα το παραβούμε. Αυτό που λέει ο Σπύρος. Είναι το, ο κύριος Χαριτάτος είναι το εξής, ότι κανονικά και λογικά θα πρέπει να υπάρχει μια προαξιολόγηση. Ανοίγουν όλοι. Το λέτε. Κανονικά και ανάλογα με τη βαρύτητα, γι' αυτό σας είπα πριν, αν υπάρχει και μια ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση, ανάλογα με τη βαρύτητα και ανάλογα με το ύφος, τη δομή και ενδεχομένως την ιστεροβουλία του περιεχομένου, κάποια πράγματα να προηγηθούν από τα άλλα. Ωστόσο και σε αυτό που είπε Σπύρο, θα ήθελα να αντιτάξω. Ένα εδώ και 2.000 χρόνια κανόνα ηθικό και ηθική αρχή για όλους όσους ευαγγελίζονται, εν πάση περιπτώσει, διάφορα. Να μην φτάσουμε στο άρον-άρον Σταύρωσον αυτών. Όχι, μα δεν λέει αυτό. Αξιολόγηση, δεν είπε γι' αυτό. Λέω, κατά προτεραιότητα, ποιοι φάκελοι αξιολογούνται. Σας εξήγησα ότι χρονικά έχουν έρθει άλλοι. Ο κύριος που κατήγγειλε το συγκεκριμένο ηθοποιό σκηνοθέτη δεν έχει έρθει ακόμα στο σωματείο. Ένας από αυτούς που έχουν καταγγείλει διαμέσου μια συνέντευξη που πήγε, λέει, στην εισαγγελία. Κατανοητό, αλλά δεν έχει έρθει. Θέλω να κατανοήσεις και την πλευρά του κόσμου που λέει αυτή τη στιγμή για την αξιολόγηση. Ανδρέα μου. Θέλω να κάνεις τη δική σου τοποθέτηση και να ολοκληρώσουμε και να σε αποχαιρετήσουμε εκεί στην Κύπρο που μας βλέπει και κάθε πρωί. Νομίζω έχω καλυφθεί. Θα παρακαλούσα μόνο να μην χάσουμε την μπάλα μία μέρα μπρος, δύο μέρες πίσω. Εντάξει, τα καταστατικά πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται. Εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά. Θα ήθελα μόνο ένα. Έχω καλυφθεί απόλυτα με το λόγο του κυρίου Τσαφούλια. Mm. Αν έχει υποπέσει την αντίληψή σας, όπου ο οποίος σκηνοθέτης εξαίρετος με τον ελληνόμαστε. Βγήκε στη Face Κορδά και στο Γιώργο Γιάγκα. Με 10 ράδες. Ναι, βγήκε στη Face Κορδά. Με 10 ράδες τα είπε όλα. Και εγώ το είδα μετά. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλύτερα να μην μαλώνουμε μεταξύ μας. Από αυτά λοιπόν που είπε ο συγκεκριμένος. Με ψυχραιμία και λογική. Από αυτά που είπε ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, ποια φράση του κρατάς. Και υιοθετείς και εσύ, ώστε κάποιος που δεν την έχει δει τη συνέντευξη να κρατήσει κάτι. Ότι πριν τον καλλιτέχνη υπάρχει ο σπουδαίος άνθρωπος. Mm. Αυτό. Καλλιτέχνης είναι πολύ βαριά κουβέντα.
Πολύ δύσκολη λέξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, και σε περιμένω μια μέρα στο πλατό για να πούμε τα δικά μας. Εκείνα που σε συνέντευξη που είχες παραχωρήσει, είχα ζητήσει κάποια στιγμή να τα πούμε εδώ. Ωραία, ωραία. Γιατί είναι πολλά που θέλω να μοιραστούμε. Θέλεις. Εγώ περιμένω, αλλά είσαι στην Κύπρο τώρα. Φιλιά πολλά. Όποτε θέλεις. Φιλιά πολλά. Σε δύο μήνες θα είμαι Ελλάδα, οπότε έτσι. Θα τα πούμε καλά. Γεια. Και περιμένουμε. Φιλιά πολλά. Άνευ κορονοϊού. Λοιπόν, πάμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, εδώ δίπλα από τα πλατό μας. Εκεί βρίσκεται ο Στέργιος Αμαρτζής. Μας έχει στείλει πολύ ωραία πλάνα από εκεί, ωραία πλάνα σε σχέση με την εικόνα, γιατί οι συνθήκες είναι δύσκολες. Και δίπλα του είναι ο Λεσουέρ. Στέργιο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι και στην παρέα από εδώ, από τα Σπάτα, από το χιονισμένο πλέον Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου. Το πάρκο λοιπόν είναι από αρχές Νοέμβρη κλειστό. Δηλαδή, μετράμε εδώ και περίπου 4 μήνες είναι κλειστό λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Βέβαια, εδώ εξακολουθούν να ζουν πάνω από 2.000 ζώα, εξακολουθούν να εργάζονται καθημερινά εδώ τουλάχιστον 28 άνθρωποι. Και όπως καταλαβαίνετε, αφού το πάρκο είναι κλειστό, τα έσοδα είναι πάρα πολύ λίγα. Επίσης, να σας πω ότι η κακοκαιρία που ήρθε, η κακοκαιρία Μύδια, έπληξε και το πάρκο εδώ, όπως βλέπετε. Μετρήσαμε απώλειες ζώων, μετρήσαμε καταστροφές. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δίπλα μου βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης του Ζωολογικού Πάρκου της Αττικής, ο κύριος Ζαν-Ζακ Λεσουέρ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Και στους ακροατές σας, καταρχάς, εγώ θα ήθελα το κάμεραμαν να ρίξει μια ματιά πίσω. Εκεί πίσω βλέπετε, εδώ είναι οι ήρωες του πάρκου. Είναι όλα τα παιδιά που εδώ και 4 μήνες συνεχίζουν και δουλεύουν εδώ. Έχουν μείνει περίπου, αυτή είναι η σημερινή βάρδια, έχουν μείνει 28 άτομα από το σύνολο 78 που έχουμε, οι άλλοι είναι σαν αστολή. Και αυτά τα παιδιά είναι αυτά τα παιδιά που κρατάνε το πάρκο στα χέρια τους και εχθές που τα χιόνια μας είχαν κυριολεκτικά πλήξει, καταφέραν οι περισσότεροι και ήρθαν εδώ να ταΐζουν τα ζώα. Ζαν-Ζακ Λεσουέρ, επειδή σε γνωρίζω χρόνια και ξέρω την αγάπη σου για τα ζώα, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει αυτή τη στιγμή, γιατί και ο COVID έχει απαγορεύσει το συνωστισμό, να μπορούν να έρχονται, που για σένα αυτό ήταν το έσοδο, τώρα ήρθε και ο χιονιάς. Πώς κάποιος που θέλει να βοηθήσει μπορεί να σε βοηθήσει πρακτικά? Στο site το δικό μας υπάρχει, όταν ανοίγει κανείς το site Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, θα δει ότι μπορεί να κάνει δωρεές, μπορεί να κάνει και κάποιες αγορές εισιτηρίων προκαταβολικά και μπορεί επίσης να υιοθετήσει κάποια ζώα με ένα πακέτο που το λέμε φίλοι του πάρκου. Αυτά είναι που μπορεί κάποιος να κάνει. Και εθελοντικά φαντάζομαι. Όμως ότι, ναι. Όχι. Όχι, εθελοντικά δεν γίνεται, γιατί ξέρετε, ο εθελοντισμός σε ένα ζωικό πάρκο χρειάζεται μια, αν θέλετε, κάποια εκπαίδευση. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει και να αρχίζει να μπουν στα κλουβιά και να ταΐζουν τα ζώα και να προετοιμάζει τη διατροφή. Οπότε εθελοντισμός αυτή την εποχή δεν μπορούμε να έχουμε. Παρόλο που στο χρόνο λειτουργίας στο πάρκο έχουμε πολλούς εθελοντές και από το εξωτερικό λόγω των σπουδών που παρακολουθούν. Και σίγουρα αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια. Δυστυχώς σε αυτές τις συνθήκες δεν έχουμε το χρόνο να εκπαιδεύουμε αυτά τα άτομα. Οπότε η μόνη βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει κανείς είναι μια οικονομική βοήθεια. Να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση. Εμείς σαν πληττωμένη επιχείρηση μπήκαμε στη κατηγορία αυτή που παίρνει κάποια επιστρεπτέα προκαταβολή. Βέβαια τα ποσά ήταν πολύ μικρά για μας, γιατί όπως σας είπα, όπως βλέπετε, έχουμε πολύ προσωπικό και επίσης έχουμε κοντά στους 2 τόνους διατροφή που πρέπει κάθε μέρα να μοιράσουμε στο πάρκο. Είχαμε βέβαια κάποια βοήθεια από το, δηλαδή βγήκε μια διάταξη ότι τα ζωικά πάρκα μειώνεται το ΦΠΑ, οπότε αυτό θα μας βοηθήσει τότε που θα ανοίξουμε και περιμένουμε, δηλαδή ευχόμαστε ότι θα μπει ένα πρόγραμμα που είναι η επιδότηση δαπανών. Πάντως τα ζωάκια είναι υπέροχα, δηλαδή ο Στέργιος, η κάμερά μας εκεί, δεν ξέρω ποιος είναι, ο Στέργιος ξέρει, μας έχει στείλει εικόνα πραγματικά ονειρική, για παραμύθια είναι. Ζαν-Ζακ Λεσουέρ, ο Κώστας ο Κούρτης. Ο Κώστας ο Κούρτης είναι μαζί μας, τράβηξε τα πλάνα φυσικά.
Απίστευτο εδώ, ε. Όπω είναι. Απολαμβάνετε Ζαν-Ζακ Λεσουέρ, έτσι, εσείς ωραίες εικόνες εκεί. Βέβαια, μέσα από τις δυσκολίες, γιατί ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Αλλά ό,τι μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει, εμείς είμαστε εδώ να το αναφέρουμε, να το πούμε. Και πραγματικά η έκκλησή σας ελπίζουμε να ακουστεί τόσο και από την πολιτεία, δύναμη, όσο και από απλούς ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Όσοι έχουν πάει στο Αττικό Πάρκο, έχουν απολαύσει αυτή την άγρια μορφιά, ή όσοι θα ήθελαν να πάνε, πρέπει να το υπενθυμίσουμε και σε αυτούς και σε εμάς ότι είναι ψυχές που κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι ψυχούλες, έτσι. Ναι, και Ζήνα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια σου. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι το πάρκο, δηλαδή, οπότε θα ανοίξει η αγορά, θα πρέπει και εμείς να ανοίξουμε, διότι είναι 200 στρέμματα εδώ. Είναι μια έκταση η οποία ουσιαστικά σε προστατεύει από την... είναι ανοιχτός ο χώρος, κρατάμε τις αποστάσεις. Όλο το καλοκαίρι που ήμασταν ανοιχτά, εφαρμόζαμε λοιπόν ότι πρέπει να εφαρμόζει ο καθένας, δηλαδή μάσκα, πώς το λένε... Να έρθουν και τα σχολεία σιγά σιγά, οι τάξεις, να μπορέσουν να απολαύσουν τα παιδιά έτσι τα ζωάκια, με τις αποστάσεις, όπως είναι και σε μια τάξη που βγαίνουν στο διάλειμμα στο σχολείο, τόσα όσα να μπορούν τα δελφινάκια. Νομίζω ότι από 78 άτομα προσωπικό η βάρδια να μένουν 28, νομίζω τα λέει όλα, ναι, σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες. Βέβαια, η μείωση. Πόσο τόνο καθημερινά, 2 τόνους, δεν είπατε, θέλετε, 2 τόνους τροφή. 1.800 κιλά η ημερεσίως είναι οι ανάγκες μας για διατροφή των ζώων. Και θέλω να τονίσω ότι τα ζώα δεν υστερούν, ούτε πρόκειται να υστερήσουν από αυτή την τύπλα, δηλαδή αυτή την άποψη. Έχουμε και 2 κτηνιάτρους, ο ένας έχει μείνει εδώ μόνιμος, συνεχίζει και δουλεύει, οπότε... δεν αλλάζει απολύτως τίποτα από το κομμάτι της εφημερίας των ζώων. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Τώρα, να πω ένα καλό μεσημέρι στην Μαρία Κρικοπούλου και στην δημοσιογράφο της εκπομπής, τη Ρία Τσοχαντάρη, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ανοίξουμε ένα θέμα δύσκολο. Σπύρο, βλέπω εσένα, θα σου πω. Όχι, γιατί... τώρα στεναχωρέθηκα για τα ζώα, γιατί εγώ εκτρέφω παπαγάλους και στη διαθήκη μου τα έχω αφήσει να πάνε στο Αττικό Πάρκο. Ναι. Έχω πάει αρκετές φορές, γιατί επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα, όπως και ο Μάκης, πρώτα τους ανθρώπους και τα ζώα βέβαια, έρχονται παπαγάλοι στο σπίτι μου και τους έχω προστασία, τώρα τους έχω βάλει μέσα, ναι. Τους έχω σε ειδικό χώρο. Πάντως, Σπύρο, να το έχω αφήσει στη διαθήκη μου να πάνε εκεί. Μετά να το πούμε. Είναι, αφορά τον κύριο Μπιμπίλα, είναι πολύ δυνατό. Μετά. Είναι πολύ δυνατό. Ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένες οι διαφημίσεις, δεν πρόλαβα καν. Έβγαλα 2 ανθρώπους να τους πω ένα. Ξέρεις, και από το σπίτι μου, και εγώ αν το βλέπα, νιώθω αμήχανα, γιατί αυτή τη στιγμή λέγαμε για κάτι άλλο, έχουν βγει άνθρωποι. Μαρία Κρικοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Η Ρία είναι η δημοσιογράφος που έχει θίξει αυτό το θέμα και μιλάμε εδώ για ανθρώπινες ψυχές και μάλιστα παιδικές ψυχές, οι οποίες παρακαλώ πάρα πολύ έχουν δεχτεί βιασμό, αποπλάνηση από πρώην σύντροφο της μητέρας. Όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ο Μάκης Δελαπόρτας ανοίγει το κινηματογραφικό του σεντούκι και μοιράζεται τα μυστικά του Μάνου Κατράκη. Πώς ήταν πίσω από τις κάμερες και τα φώτα ο σκληρός του ελληνικού σινεμά, η κόντρα του με τον Γιάννη Δαλιανίδη, η άρνηση να γυρίσει ερωτικές σκηνές με τη Ζωή Λάσκαρη και ο ερωτάς του με τη Λίντα Άλμα. Ένα πλάσμα άλλου κόσμου, όπως έλεγε για εκείνη. Με την κάμερα της εκπομπής βρεθήκαμε σε όλα τα σημεία όπου γυρίστηκαν τα διαμάντια του ελληνικού κινηματογράφου, όπου ο Μάνος Κατράκης έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Σε λίγο αυτό το θέμα εδώ είναι ο Μάκης Δελαπόρτας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Σπύρος Σιγούρος, ο Σπύρος Χαριτάτος, η Γεωργία Χαλκιά. Διώξαμε τον Γιώργο Καραϊβάς, λοιπόν, που έκανε δίδυμο με τη Γεωργία. Τρεις Σπύρες σε μια εκπομπή. Σπυριά! Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στο δύσκολο κομμάτι. Να πω πάλι ένα καλό μεσημέρι στην εμπειρότατη δικηγόρο, ποινικολόγο, έτσι την εκτιμώ ιδιαιτέρως, την κυρία Μαρία Κρικοπούλου που είναι στην παρέα μας για ένα πολύ δύσκολο θέμα, όπως και η Ρία Τσοχαντάρη που συνομίλησε με την μητέρα. Μαρία Κρικοπούλου, θα ήθελα να μας δώσεις εσύ
έτσι το καλημέρα και συγκεκριμένο συμβάν με την αλήθεια της δικής σου εντολέως, καθώς φαίνεται πως ο σύντροφός της έκανε απόπειρα βιασμού, αποπλάνηση στην κόρη της, την έφηβη. Δεν έγιναν ακριβώς απόπειρες βιασμού. Καταρχήν να μιλήσουμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά διάρκεια 2 ετών, δηλαδή κατά το χρόνο κατά τον οποίο οι ανήλικοι ήταν από 12 χρονών μέχρι και το 14ο έτος της ηλικίας της, το οποίο η τελευταία πράξη χρονολογείται λίγες μέρες πριν, δηλαδή στις 6 Δευτέρου του 2021. Σε αυτήν τη διάρκεια οι πράξεις που έγιναν προσυδειάζουν με την πράξη του βιασμού. Γιατί βιασμός δεν είναι μονάχα αυτό που έχουμε στενά στο μυαλό μας, βάσει του ποινικού κώδικα. Οι ιδιαίτερα επαχθείς πράξεις, οι γενετήσιες πράξεις που μοιάζουν πάρα πολύ, φέρνουν την εικόνα αυτή που έχει ο απλός πολίτης του βιασμού, θεωρούνται βιασμός, σύμφωνα με τον ποινικό μας νόμο. Τρεις είναι οι κατηγορίες που βαραίνουν το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Η κατάχρηση σε ασέλγη ανηλίκου, η οποία επιφέρει συγκεκριμένο πλαίσιο ποινής, διότι η ηλικία της ανήλικης ήταν ανάμεσα στα 12 και 14 έτη. Και επίσης μια τρίτη πράξη, από η κατάχρηση σε ασέλγη από άτομο ιδιαίτερης εμπίστευσης. Δηλαδή, όταν ο ενήλικας δράστης, άνδρας ή γυναίκα, προβαίνει σε αυτές τις γενετήσιες πράξεις και του έχουν εμπιστευτεί τον ανήλικο, τότε είναι μιας άλλης ιδιαίτερης απαξίας ποινικά κολάσιμη πράξη. Αυτές οι τρεις κατηγορίες βαραίνουν το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Θέλω η Ρία Τσοχαντάρη, που συνομίλησε με την μητέρα, να μας δώσει έτσι το στίγμα, τι είπε η μητέρα, που θα την ακούσουμε σε λίγο. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι η μητέρα, Ρία, αν κατάλαβα καλά, έκανε και τον ιδιωτικό ερευνητή σε αυτή την υπόθεση, προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια με το παιδί της. Ακριβώς, Ζήνα. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Μιλήσαμε με αυτή τη μητέρα, η οποία εξιστορεί το τι παρατήρησε στη συμπεριφορά της κόρης της και πώς η ίδια έψαξε και έμαθε και βρήκε τη σκοτεινή αλήθεια που κρυβόταν πίσω από την πλάτη της, Ζήνα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη μητέρα, γιατί απευθύνεται σε όλους τους γονείς. Και απευθύνεται στους γονείς οι οποίοι μπορεί να βιώνουν ανάλογο περιστατικό, αλλά τους προτρέπει τι να προσέχουν και πώς να προσέχουν τα παιδιά τους για να τα αποφύγουν όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός, Ζήνα. Να την ακούσουμε λοιπόν και μετά θέλω ένα σχόλιο από την κυρία Κρικοπούλου. Παρακαλώ. Πόσο καιρό ήσασταν με αυτόν τον άνθρωπο? 4 χρόνια. Είδα κάποια διαφορά στη συμπεριφορά της μικρής και την παρακολουθούσα πιο πολύ από ότι τα άλλα δύο παιδιά, γιατί είχε πολλά ξεσπάσματα και είδα κάποια μηνύματα στο κινητό της. Επέμενε στο να διαγράφει τις συνομιλίες μεταξύ τους. Επέμενε εκείνος να διαγράφει η μικρή τις συνομιλίες μεταξύ τους, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Και από εκεί ξεκίνησα να του κάτι υποψιάστηκα ότι κάτι καλό δεν γίνεται εδώ. Και από εκεί ξεκίνησα να του στέλνω εγώ μηνύματα παριστάνοντας τη μικρή. Η μικρή είναι 14. Δεν μου μιλούσε αρχικά. Πήρε πολλές ώρες για να ξεκινήσει να μου μιλήσει, γιατί είναι κλειστός χαρακτήρας. Μετά από πολλές ώρες και επιμονή δική μου, ξεκίνησε και μου είπε το τι έχει συμβεί. Την παρενεχλούσε? Ότι την άγγιζε. Η μικρή είναι πολύ φοβισμένη. Είναι κλειστή στο καβούκι της, έχει κλειδωθεί. Με το ζόρι παίρνουμε λόγια από το σώμα της γενικότερα, όχι για αυτό το θέμα. Εντάξει, και εγώ δεν ξέρω πώς να την αντιμετωπίσω. Σε καμία μάνα δεν εύχομαι να γίνει ξανά τέτοιο πράγμα. Σε καμία. Το περιμένατε από έναν άνθρωπο που ήσασταν μαζί 4 χρόνια. Όχι, και μου είναι πολύ δύσκολο. Μου είναι πολύ δύσκολο γενικά όλο. Mm. Ποιος το περιμένει? Κανένας δεν περιμένει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν περιμένει ότι στο σπίτι του θα συμβεί αυτό. Σας μίλησε μετά από αυτό, όταν αποκαλύφθηκε ο ίδιος, σας είπε κάτι? Το μόνο που μου είπε είναι ότι η μικρή πήρε το χέρι μου και το βάλε στο στήθος της. Και τον έδιωξα από το σπίτι. Από όσο γνωρίζω, έχει επικοινωνήσει μαζί σας και άλλη μια γυναίκα, η οποία καταγγέλει τον ίδιο άνθρωπο. Είχαν σχέση, τώρα
Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν την γνωρίζω την κοπέλα. Δεν έχω καμία επαφή μαζί της, δεν την γνωρίζω, ούτε καν την ξέρω στο πρόσωπο πώς είναι. Από φίλους της μεγάλης μου κόρης είχε ακουστεί κάτι. Όταν έγινε το όλο θέμα με εμάς, με την μικρή, μου είπε η κόρη μου, μαμά λέει, εγώ άκουσα αυτό πριν ένα χρόνο. Λέω, ψάξε να βρεις ποια είναι, να δούμε τι θα μας πει. Και έτσι μπήκε στη μέση εκείνη. Τώρα, εκείνη είναι ενήλικη. Το ότι πήγε και κατέθεσε όσα κατέθεσε είναι... Δεν ξέρω, δεν της είπε κανείς, δεν της είπα εγώ π.χ. πήγε να καταθέσεις. Αλλά είχε πολύ φόβο και εκείνη η κοπέλα. Έχετε τρία παιδιά. Λίγο ξεθυμένο, χωρίς να είναι τα παιδιά μπροστά. Γιατί όταν είμαι στο σπίτι μαζί τους πρέπει να είμαι καλά. Άσχετα από μέσα μου αμαυράζω, πρέπει να δείχνω ότι είμαι καλά. Γιατί και η μεγάλη μου η κόρη κάθε τρεις και λίγο είναι στο τηλέφωνο, μαμά θες κάτι, μαμά να έρθω, μαμά είσαι καλά. Και ο μικρός μου έχει ταραχτεί αρκετά. Γιατί ήταν δεμένος με εκείνον, αλλά και δεν μπορώ να δείξω στην ότι με πήρε από κάτω. Ναι, με έχει πάρει, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω έξω στα παιδιά. Εγώ για καλή μου τύχη έψαχνα το κινητό. Εάν δεν το έψαχνα μπορεί να μην έβρισκα και εγώ, μπορεί να μην μάθαινα κάτι. Έχω ζητήσει βοήθεια από τρεις ειδικούς, όχι από έναν. Τώρα κατέφυσε η μικρή. Ναι, κατέφυσε στην ανακρίτρια. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, σωστά. Πολύ δύσκολα, δεν ήθελε να μπει, δεν ήθελε να πει τα ίδια με λεπτομέρειες. Όταν της είπαν έλα η παιδοψυχολόγος να μπούμε μέσα, πήγε και έπεσε στην αγκαλιά του μπαμπά της. Μετά που βγήκε, μπήκε στη δική μου αγκαλιά, χωρίς να πει τίποτα. Όχι, κουβέντα δεν είπε. Ο πατέρας της είναι δίπλα της, αν και είστε χωρισμένοι δεν... Ναι, είναι δίπλα. Όχι, όχι, δεν λείπει. Είναι δίπλα. Είναι παρόν σε ό,τι γίνει. Το ότι είμαστε χωρισμένοι δεν σημαίνει ότι χωρίσαμε και τα παιδιά. Πολύ σημαντικά τα όσα είπε η μητέρα, κυρία Κρικοπούλου. Εσείς την έχετε δει από κοντά, έχετε μοιραστεί τις αλήθειες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσουμε σήμερα έτσι στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτές τις δύσκολες μέρες? Δυστυχώς το συμβάν αυτό συνέπεσε και με άλλα τραγικά γεγονότα που έχουν συνταράξει την ελληνική κοινωνία. Όχι ότι δεν τα γνωρίζαμε ή δεν είχαν υποπέσει κάποια στην αντίληψή μας. Απλά τώρα η δημοσιοποίησή τους εξέτρεπε κατά κάποιο τρόπο το κοινό. Και γίνεται πίσω από την πλάτη μας ή μπροστά στα μάτια μας και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Επειδή οι καταγγελίες που αφορούν τον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου είναι οι περισσότερες μεταξύ ενηλίκων, έχουν κατά κάποιο τρόπο την καλύτερη διαχείριση των συμβάντων αυτών. Στη δική μας την περίπτωση, όταν πρόκειται για ανήλικα, δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη η όλη κατάσταση. Τόσο από τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι βλέπουν ότι αντιλαμβάνονται ξαφνικά, χωρίς να έχουν καμία ιδέα περί τούτου, ότι όλο αυτό γινόταν στο ίδιο τους το σπίτι και στο ίδιο τους το παιδί. Δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν το παιδί. Πρέπει να δείξουν αυτό που είπε και η μητέρα της ανήλικης, ένα άλλο πρόσωπο, πιο στοργικό, πιο κοντά στο παιδί, που ίσως παλαιότερα να μην μπορούσαν, λόγω χρόνου, έλλειψης χρόνου, όχι έλλειψης συναισθημάτων, να μην μπορούσαν να αποδώσουν όλη αυτή την αγάπη και τη στοργή στο παιδί τους, να διαχειριστούν προσωπικά τους θέματα, γιατί όταν πράξεις κατάχρησης ασέλγεια ή βιασμού, όλα αυτά τα... άσχημα πράγματα συμβαίνουν από τον ίδιο τον σύντροφό μας, ο οποίος συζεί μαζί μας, δηλαδή το βράδυ κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τη μητέρα του ανηλίκου και το πρωί κατά τη διάρκεια της απουσίας του γονέα προβαίνει σε αυτές τις πράξεις, όπως καταλαβαίνει όλη η κοινωνία, είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Αυτή τη στιγμή χρήζει ψυχολογικής υποστήριξης όχι μονάχα η ανήλικη, αλλά και η μητέρα και ο πατέρας. Και γι' αυτό το λόγο τους προέτρεψα και εγώ να αποτανθούν στους ειδικούς προκειμένου να διαχειριστούν αυτό για το καλό της ίδιας της ανήλικης, για να μπορούν να είναι και οι δύο γονείς ακόμη πιο κοντά στο ίδιο τους το παιδί, αλλά και στα άλλα δύο. Δεν έχει σημασία που η μία εξ αυτών είναι ενήλικη. Δυστυχώς, όταν συμβαίνουν αυτά, είναι δύσκολα μέσα στην οικογένεια. Κυρία Κρικοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ρία, για μια ακόμη φορά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αλήθεια μέσω του ρεπορτάζ σου που καταθέτεις αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε έναν ηθοποιό σύμβολο για μένα, στο Μάνο Κατράκη, Σπύρο. Λοιπόν, για να το κάνουμε και λίγο επίκαιρο.
Περιπλανηθήκαμε το Μάκη Δελαπόρτα σε σημεία, κυρίως στα βόρεια προάστια, που γυρίστηκαν ταινίες διαμάντια του Μάνου Κατράκη. Μένω σε ένα σημείο. Μένω στην άρνηση του Μάνου Κατράκη και στη διαφωνία που είχε με τον Γιάννη Δαλιανίδη για να γυρίσει τις ερωτικές σκηνές με τη Ζωή Λάσκαρη. Γιατί? Το λέει ο Μάκης και το εξηγεί πάρα πολύ καλά. Μου το είχε εκμυστηρευτεί ο ίδιος ο Γιάννης ο Δαλιανίδης. Ο Σπύρος ξέρει πόσο κοντά είμαστε με τον Γιάννη και μου έλεγε πολλές τέτοιες ιστορίες. Πως είχε πρόβλημα με τον Κατράκη, επειδή η Λάσκαρη ήταν τότε 20 χρόνια. Άνω τελεία, μην το πεις, το λες στο βίντεο. Παρακαλώ. Μάνος Κατράκης, ο ευπατρίδης του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Επιβλητικό παράστημα, καλλιτεχνική ευαισθησία, μα πάνω απ' όλα ελληνική λεβεντιά. Ο Μάνος Κατράκης γύρισε περισσότερες από 70 ταινίες, αλλά λίγες ήταν εκείνες που πραγματικά ξεχώριζε. Κάποιες μάλιστα τις αποκαλούσε κινηματογραφικά διαμάντια. Τράφαγες τελευταία, Ρίκο. Θα συλλογίστηκες τι θα απογίνουμε. Μία από αυτές ήταν η θρυλική συνοικία «Το όνειρο» του Αλέκου Αλεξανδράκη, όπου πήρε μάλιστα και το βραβείο ερμηνείας. Η δουλειά θα γίνει αμέσως μετά. Σύμφωνη. Σύμφωνη. Εδώ, σε αυτό ακριβώς το σημείο, γυρίστηκε και μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας. Θυμάστε, από αυτή εδώ τη μικρή πόρτα στον κήπο, έμπαινε ο Κατράκης με τον Αλεξανδράκη για να κλέψουν μια πλούσια κυρία που έμενε εδώ, σε αυτό το αρχονικό. Όταν βέβαια μπήκαν στο σπίτι και την αντίκρισαν πεσμένη σε ένα κρεβάτι άρρωστη, όχι απλά δεν την έκλεψαν, αλλά τις έφεραν και γιατρό για να τη σώσουν. Κουράγιο, γιαγιάκα. Κουράγιο, θα περάσει. Πάλι σε κανένα μαξιλάρι. Θα την πονήσω. Εδώ στον πύργο Σταθάτου στην Κηφισιά, ο Μάνος Κατράκης γύρισε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του. Την ταινία «Ορατό της Μηδέν» του Νίκου Φόσκολου. Αυτός εδώ ο πύργος έχει τη δική του βέβαια κινηματογραφική ιστορία. Σε τι κατάσταση ήταν το πλοίο σου? Μια χαρά. Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμιες μπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει τίποτα. Συνήθως στο σινεμά ο Κατράκης έπαιζε χαρακτήρες κοινωνικής ιεραρχίας. Διοκτήμονες, τσιφλικάδες, βιομήχανους, πολιτικούς, εφοπλιστές. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες σκληροί και άτεγκτοι. Κάτι που δεν ίσχυε βεβαίως καθόλου για την προσωπική του ζωή, αφού ήταν ένας πολύ γλυκός, πράος και βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Όταν καμιά φορά σκέφτομαι τη ζωή μου, αναρωτιέμαι τι είμαι. Καλή ή κουτί? Καλή. Μια καλή που αφήνεται στην τύχη της να την πάει όπου θέλει. Γι' αυτό και η τύχη που αγαπάει τους καλούς ανθρώπους σε ανεβάζει όλο και πιο ψηλά. Όλο και πιο ψηλά. Η περιήγησή μας συνεχίζεται εδώ, σε ένα ακόμα σπίτι που ο Μάνος Κατράκης γύρισε την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Ιστορία μιας ζωής» με συμπροταγωνίστρια τη Ζωή Λάσκαρη. Όταν ο Κατράκης πήρε το σενάριο στα χέρια του, αρχικά αρνήθηκε. Γιάννη μου, του λέει, εγώ δεν θέλω να κάνω την ταινία αυτή, γιατί δεν μπορώ να παίξω το σύζυγο της Λάσκαρη. Έχουμε τεράστια διαφορά ηλικίας. Πώς θα κάνω εγώ τις ερωτικές σκηνές με ένα νέο κορίτσι 20 χρονών? Είναι ντροπή, δεν μπορώ να το κάνω. Ο Δαλιανίδης τότε του εξήγησε πως έτσι ήταν το σενάριο και αυτός ήταν ο ρόλος. Ο Κατράκης όμως δεν δεχόταν με τίποτα. Έτσι λοιπόν έκοψε οποιαδήποτε ερωτική σκηνή μπορεί να είχε το ζευγάρι και να αρκεστεί μόνο σε μια απλή ζεστή αγκαλιά. Άλλες εποχές και άλλες ηθικές αξίες. Εγώ θέλω να σε χειροκροτήσω. Μ' αρέσουν τόσο πολύ αυτά τα θέματα. Όλες αυτές οι αλήθειες, πραγματικά πάρα πολύ. Και εγώ να χειροκροτήσω τον Μάκη και να τον ευχαριστήσω δημόσια για αυτό το έργο που κάνει και που βοηθάει και το ΤΑΣΕΙ, το Ταμείο Λοβοηθείας Σωματείων Λέων Ιθοποιών, γιατί ο Μάκης έχει κάνει πάρα πολλά για το. Δεν είναι ποτέ στο Συμβούλιο, αλλά βοηθάει τόσο πολύ. Ήδη έχει κάνει μια μεγάλη γιορτή. Δεν είναι ποτέ στο Συμβούλιο. Ναι, δεν είμαι στο Συμβούλιο. Δεν έχει μπει ποτέ σε συμβούλια.
αλλά ο Μάκης πρωτοστάτησε σε μια μεγάλη γιορτή που έγινε στο μπάντμιντον και μαζέψαμε 17.000 ευρώ στη μνήμη της Ρένας Βλαχοπούλου. Ο Μάκης, και να πω και κάτι, είχε βοηθήσει πάρα πολύ και να αγοραστεί και το αυτοκίνητο με την παράσταση τότε, γιατί δεν το είχαμε πει, με τη Σπυριδούλα Φατούρου και την Άσπα, ναι, που είχε γίνει παράσταση. Πού ήσουν εκεί? Και με αυτά τα λεφτά αγοράστηκε το καινούριο μας οδοντιατρικό μηχάνημα που έχουμε στο ΤΑΣΕΙ, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και γιατρούς. Και επίσης όλα του τα βιβλία που τώρα εκδίδει η Καθημερινή χαρίστηκαν με προτροπή του Μάκη, το στόκ όλο στο ΤΑΣΕΙ, που τα δίνουμε με πάρα πολύ λίγα λεφτά, με 3 ευρώ μόνο. Μαζί με τα ημερολόγια τα πουλάμε και έτσι έχουμε έσοδα. Και πάλι μεσολαβεί για να έρθουν πάλι στο ΤΑΣΕΙ αυτά. Και τον ευχαριστώ δημόσια. Μπράβο. Και δεν θέλω να ακούγεται κακό λόγος για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν και μερικοί κακεντρεχείς που λένε και για αυτόν όπως και για μένα διάφορα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η ιστορία, πω... Σπύρο μου, γράφει από μόνη της και για μένα και για σένα και για όλους μας. Εγώ αισθάνομαι σαν έναν αδελφός μου ο Μάκης. Μα είστε αδέλφια. Ναι, είμαστε από 20. Τώρα δεν ξέρω με ποιον μιλάω, με τον Μάκη. Εγώ είμαι πιο μεγάλος. Και να πω κάτι για τον Κατράκη, ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος μαζί με τη Λαμπέτη που του ζήτησε αυτόγραφο. Δυστυχώς μου τα κρατάει ένας φίλος μου και δεν μου τα δίνει, δημοσιογράφος. Ο οποίος μου έγραψε στο πρόγραμμα: Κουράγιο Σπύρο, για αυτό το δύσκολο δρόμο που αποφάσισες να πάρεις. Αυτό λέει πάρα πολλά. Γιατί μου το έγραψε όταν ήμουν 20 χρονών. Ναι. Είναι επίκαιρο. Πού να το ξέρετε. Εγώ να πω, Σπύρο μου, ότι πρωτογνώρισα τον Κατράκη από την πρώτη μου παράσταση. Ήταν η Αλίκη στο καμπαρέ και η δεύτερη χρονιά μου ήμουνα στο Καπετάν Φασαρία στο Broadway. Έπαιζε λοιπόν, είχε ξεκινήσει και έπαιζε τον Ντα. Μια συγκλονιστική παράσταση. Εκεί μου το έγραψε το αυτόγραφο. Στον Ντα. Α, ναι. Ναι. Μια συγκλονιστική παράσταση ο Κατράκης τότε. Παιδιά, όταν ξεκίνησε, εμείς στο παιδικό είχαμε περισσότερο κόσμο από εκείνον. 30 άτομα κάτω. Ήταν πραγματικά απογοητευμένος ο άνθρωπος. Εν έτη 1980 αυτό. Ναι, θυμάμαι λοιπόν να μπαίνει ο Κατράκης, να παίζουμε εμείς επί σκηνής, να μπαίνει ο Κατράκης, να κάθεται πίσω και να μας χαζεύει. Εγώ να σκουντάω τους δικούς μου τους συναδέλφους και να λέω: Παιδιά, τρέμουν τα πόδια μου. Έχει κόμπο στο λαιμό. Δεν μπορώ να παίξω. Και πηγαίναμε, θυμάμαι, στο καμαρίνι και μου έλεγε κάποια πράγματα. Μα τι ήθος, τι ηθοποιός. Για τον έρωτα της ζωής του, σου έλεγε. Για τον έρωτα της ζωής του, έλεγε σε όλους που ήταν η Λίντα Άλμα. Ναι. Και εκεί είχα και εγώ επίσης μια επαφή, γιατί τα τελευταία χρόνια. Εμπεδευόμουν χρόνια να της κάνω συνέντευξη. Ναι. Πρόλαβες? Όχι. Μία από τις σπουδαιότερες χορεύτριες που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο. Πανέμορφη. Παρτενέρ του Γιάννη Φλερή, βέβαια. Mm. Εγώ τα τελευταία χρόνια πήγαινα. Η Ρένα, όταν της έλεγα τη Ρένα, τη Βλαχοπούλου, Ρένα, πού θες να πάμε σήμερα μια βολτούλα. Γιατί την πήγαινα τα τελευταία χρόνια με το αυτοκίνητο έτσι κάποιες βόλτες, μου έλεγε θα με πας στη Λίντα. Και πήγαινε και την... Αυτά τα γράφεις τώρα όλα στην Καθημερινή? Εννοείται ότι τα γράφω στη βιογραφία του Κατράκη που βγαίνει την Κυριακή. Νομίζω πως είναι μια από τις καλύτερες βιογραφίες μου. Μια σπουδαία ζωή, ένας αγωνιστής, ένας ιδεολόγος. Πώς το ξεκινάς? Κοίτα, τα χρόνια τα πρώτα ήταν πολύ δύσκολα, πολύ φτώχεια. Αλλά νομίζω πως η κριτική καταγωγή του διαμόρφωσε μια προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερη. Αν σου έλεγα, και έτσι θέλω να ολοκληρώσουμε, γιατί θα το πάρουμε από την Καθημερινή, στη δομή σου ξεκινάς από τη δυσκολία και καταλήγεις πού? Στο γάμο με τη Λίντα που καθυστέρησε 25 χρόνια. 25 χρόνια σχέση και 25 χρόνια περίμενε για να παντρευτούν. Μεγάλωσε. Αλλά εκείνο, παιδιά, που μου είχε κάνει πολύ ιδιαίτερη εντύπωση ήταν στα χρόνια της εξορίας του Κατράκη. Ήταν σε μια σκηνή με το Ρίτσο, το Γιάννη Ρίτσο. Mm. Εκεί λοιπόν ο Κατράκης, επειδή ο Ρίτσος ήταν λίγο φιλάσθενος, προσπαθούσε να του συμπαρασταθεί, να του μαζεύει βότανα, να του βράζει κάποια ροφήματα για να πίνει. Και ο Ρίτσος σε αυτή τη σκηνή έγραψε μερικά από τα αριστουργήματά του. Όμως, αν τα έβρισκαν οι δεσμοφύλακες, θα τα έσκιζαν. Τι έκανε ο Κατράκης μαζί με κάποιον άλλον, τον Γιολάση, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Έπαιρναν τα γραπτά ερήμην του, δεν το ήξερε ο Ρίτσος, έπαιρναν τα γραπτά του, τα έβαζαν μέσα σε γυάλινα μπουκάλια και πήγαιναν λίγο πιο κάτω και τα έθαβαν. Δεν το ήξερε ο Ρίτσος αυτό. Γραπτά, ποίηματα. Όταν τέλειωσε λοιπόν η εξορία, πήρε το Ρίτσο μια μέρα και τον πήγε στη Μακρόνησο. Και τα βρήκανε. Και τα βρήκανε και έτσι αλήθεια. Σώθηκε ένα πολύ σημαντικό υλικό από τα ποίηματα. Γιατί και τα γραπτά του Ρίτσου. Είσαι και στέλεχος, όπως έχεις πει. Η περίπτωση του Μάκη Τελαπόρτα, και οφείλω να το πω, το έχω πει και εκτός αέρα, είναι ίσως από τις λίγες ευκαιρίες αυτή τη χρονική περίοδο, αυτά τα χρόνια, για την ιδιωτική τηλεόραση, αλλά κυρίως για τη δημόσια τηλεόραση, να αποκτήσουν ένα αξιόπιστο αρχείο για τους βίους
των Αγίων του θεάματος, του κοινού. Αυτό είπε τώρα κάτι. Δεν τον αξιοποιεί κανένα στον Μάκη Δελαπόρτα. Ο Μάκη και εγώ. Στον βαθμό που θα έπρεπε. Φορά που Άννα θα τα πούμε. Αυτό δεν προλαβαίνω τώρα. Ένα μήνυμα μόνο. Ναι. Προς τον Υπουργό Πολιτισμού. Είναι κοντόφθαλμη διαχείριση. Κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα για να γίνει στην Ελλάδα ένα θεατρικό μουσείο όπως αξίζει σε αυτή τη χώρα που γέννησε το θέατρο. Όλη η Ευρώπη έχει τεράστια θεατρικά μουσεία και εμείς έχουμε ένα υπόγειο που σαπίζει. Είναι ντροπή μας που οι Υπουργοί Πολιτισμού όλων των κυβερνήσεων δεν ασχολήθηκαν σοβαρά. Γι' αυτό το αίτημα όλου του σωματείου που πρωτοστατεί ο Μάκης, η Φόνσου και εγώ, για να σωθεί όλο αυτό το αρχείο που κρατάμε στα σπίτια μας. Αυτό θα έρθει και θα το ξανακάνουμε κουβέντα. Επειδή αυτή τη στιγμή είναι έξω στα χιόνια ο Γιώργος Όμπολος και πρέπει να του δώσω ένα λεπτό να μας μιλήσει για τα τεχνικά προβλήματα. Θα μας πάρουν από τη ροή. Έχουμε σοβαρό θέμα. Έλα, Γιώργο, πες μας τι συμβαίνει. Θα έχουμε ρεύμα σήμερα στα βόρεια. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Βρισκόμαστε στην Εκάλη. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας λένε οι εργαζόμενοι στο ΔΔΕ, όπως βλέπετε και εσείς εδώ στα πλάνα, με τη βοήθεια του οικονολίτη μας, του Ηλία του Σαββόπουλου, πιθανότατα από το μεσημέρι έως το απόγευμα, το μεγαλύτερο μέρος των βορείων προαστίων, βρισκόμαστε στην Εκάλη τώρα, θα έχει ρεύμα. Από το πρωί βλέπετε τα συνεργεία πάνω στις κολόνες. Δεν είναι μόνο η κολόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή με τον Εναερίτη. Και παρακάτω, κατά μήκος όλου αυτού του δρόμου που βλέπετε, βλέπετε σε κάθε κολόνα υπάρχει και ένας Εναερίτης. Άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος επισκευάζει τις φθορές που έχουν προκληθεί από τα δεκάδες πεσμένα δέντρα κατά μήκος του δρόμου, Ζήνα. Μάλιστα. Γιώργο μου, ελπίζουμε να έχουμε ρεύμα. Οπότε αύριο και τα πράγματα να είναι καλύτερα και για μένα να έχουμε να φάμε. Να έχουμε να φωτιστούμε όλα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Γεια σας.